Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Από τον Ένταση FM, είναι ο Άγνωστος Μη. Σήμερα έχω τη τύχη και τη χαρά να έχω τον Κωστή Τριανταφύλου δίπλα μου, εικαστικός καλλιτέχνης και ποιητής. Και θέλω να λέω και φίλος, αν μπορώ να έχω τέτοια άνεση. Γεια σου, Κωστή. Γεια σου, Μάκη. Με το Μάκη βρεθήκαμε στην πλατεία Συντάγματος. Με το Μάκη βρεθήκαμε και μέσα από τη δουλειά του, το Τζίου και τους Κλέφτες, αλλά το Σύνταγμα ήταν πολύ προσδιοριστικό, και ειδικά η Λαϊκή Συνέλευση και ειδικά η θεματική της Άμεσης Δημοκρατίας και η στάση του Μάκη όλο αυτό τον καιρό, η ενεργός συμμετοχή στα καλά, τα κακά και τα μη χειρότερα που υπήρξαν από όλες τις πλευρές, τις καλές, τις κακές, τις ανάποδες. Όπα, όπα, να σε κόψω εδώ τώρα. Ο καλεσμένος είσαι εσύ, οπότε για σένα θα μιλάμε. Και... ναι, όχι, εντάξει, τι να πω, το έχω χαμηλώσει. Και βασικά, εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει να ακούσω πολλά πράγματα, έτσι, ιστορίες από σένα, την άποψή σου για πολλά ζητήματα, εντυπώσεις, αναμνήσεις και σκέψεις. Οπότε, ας τα αφήσουμε λίγο τα υπόλοιπα. Ακούγεται το βουητό, όμως. Ελάτε, από τι είναι αυτό. Πέταξε το έξω το συντήκη. Απίστευτο. Ναι, το είχα χαμηλώσει. Τέλος πάντων. Ο ήχος προσδιορίζεται. Βγάλε το CD να μην βουίζει. Υπάρχουν και CD που βουίζουν και ανθρώπινα μυαλά που βουίζουν. Έτσι. Οπότε βγάλε το να μην βουίζει και το ραδιόφωνο του Ένταση FM. Αγαπητοί φίλοι, και Μάκης Παπαδημητράτος, Κωστής Τριανταφύλου. Κωστή μου, ωραία, θα το κλείσω το συντάκι, έτσι κι αλλιώς εσύ θα έχεις μουσική από εδώ και πέρα. Και στο χέρι, και στο χέρι. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε με το Μάκη πριν αρχίσουμε την εκπομπή, και μπορεί να έχει σημασία, μια που δεν έχω μιλήσει και ποτέ σε ραδιοφωνική εκπομπή, όχι μόνον για αυτά, αλλά και για ό,τι μπορεί να αφορά μια περίοδο ξεχασμένη, αλλά όχι πολύ μακρινή, είναι η περίοδος εκείνη όπου ξεκινάμε στην πλατεία Εξαρχείων τη γέννηση, και έξω από την πλατεία Εξαρχείων τη γέννηση της πρώτης αυτόνομης ομάδας. Μιλάμε τώρα για τη δεκαετία, το τέλος δεκαετίας του 60 και την αρχή του 70. Εκεί λοιπόν στο 60, σε αυτή την νησίδα πολιτισμού, στην κυριολεξία νησίδα που ήταν η πλατεία Εξαρχείων, υπάρχει ο Χρήστος Κωνσταντινίδης με τη Διεθνή Βιβλιοθήκη, υπάρχω εγώ με το περιοδικό Λωτός που έχει κλείσει και πλέον βγάζουμε το περιοδικό Πράξης λίγο αργότερα και τις εκδόσεις Πράξη με τον Κορνήλιο Καστοριάδη, το Λεφόρ και το Εβραϊκό Ζήτημα του Μάρξ που είχαμε εκδώσει τότε. Είναι 1971-72, ολόκληρη ομάδα Πράξης στην οποία συμμετέχω, δεν είμαι προς Θεού μόνος, είναι πάρα πολλοί φίλοι, οι οποίοι συνέχισαν μετά και βγάλαν το Σοσιαλισμό, η Βαρβαρότητα, το οποίο το έκλεισε ο Καραμαλής, 75. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την πλατεία Εξαρχείων, γεννιέται το διαφορετικό κίνημα, με ό,τι μπορεί να φέρνει αυτό σαν αμφισβήτηση. Υπήρχαν 2-3 βιβλιοπωλεία, υπήρχαν πάντως άνθρωποι με μεγάλη ηθική στάση σαν αγωνιστές, και κάθε βράδυ βρισκόμασταν στην πλατεία όσοι ήμασταν στην Αθήνα. Η πλατεία τότε δεν είχε αυτό που είναι τώρα, δεν ήταν ενωμένη με με το πεζοδρόμιο που υπήρχε τότε, αλλά τα αυτοκίνητα γυρίζαν γύρω-γύρω. Τα αυτοκίνητα ήταν και βέβαια οι γαλακτούλες που λέγαμε, δηλαδή τα μπάτσικα. Βράδυ λοιπόν, μέχρι τις 3-4 το πρωί ήμασταν στην πλατεία, αλλά ήμασταν ποιοι. Και είναι αυτό που μου έχει δώσει τη δύναμη, καμιά φορά και στη Λαϊκή Συνέλευση στο Σύνταγμα, να μιλάω για το εμείς, πέρα από ιδεολογίες και πέρα από μαγαζάκια και πέρα από κλειστά συστήματα, αλλά από ανοιχτά συστήματα. Εμείς λοιπόν ήμασταν ο Αντώνης ο Ταβάνης του Μαχητή, ο οποίος όταν ο Μαχητής μετά, το παιδί του δηλαδή το ιδεολογικό, η ομάδα του ιδεολογική, όταν πήγε, έκαναν πρόταση να μπουν στη Βουλή, ο Αντώνης έφυγε από το Μαχητή, έγινε καλλιτέχνης και έφυγε και από την Αθήνα. Ήταν ο Βασίλης ο Τσιπίδης,
Ήταν ο Χρήστος ο Κωνσταντινίδης και η Σίλβια η Παπαδοπούλου, ήταν ο Νίκος ο Μπαλής, δηλαδή ήταν αντιεξουσιαστές και ας πούμε ότι ο Χρήστος ήταν και situationist, ο Νίκος ο Μπαλής αναρχικός, και υπήρχαν και 2-3 άλλοι νεότεροι που σιγά σιγά μετά αργότερα εμφανίστηκαν, ο Μιχάλης ο Κόκορας. Και υπήρχαμε και εμείς που ξεκινάγαμε το θέμα της αυτονομίας. Αυτονομία τότε σήμαινε κάτι που το αποδεχόντουσαν λίγο. Με την πρώτη αυτόνομη ομάδα στην Ελλάδα, που ήταν το ΚΡΑΚ, είχαν νοικιάσει ένα σπίτι στη Βαλτετσίου, νομίζω ότι εμπεδόθηκε. Και οι αυτόνομοι τότε ήταν οι αντιεξουσιαστές. Αργότερα οι αναρχικοί το τραβήξαν και το κάναν δικό τους, χωρίς να έχει καμία σημασία, δεν ενδιαφέρει αυτό. Ενδιαφέρει ότι η αυτονομία όριζε τη δυνατότητα του μετά. Όριζε το μεγάλο πρόβλημα, ποιο είναι το μετά. Δεν όριζε ούτε καθόριζε, ούτε είχε καμία ιδεολογία τέτοια που θα προσδιορίζει τι θα συμβεί μετά από μια ανατροπή, μετά από μια εξέγερση, αλλά συζήταγε το μετά. Οι αναρχικοί ποτέ δεν συζήταγαν το μετά. Όπως και οι τωρινοί αντιεξουσιαστές, αναρχικοί, το θεωρούν κάτι που αφορά την εξουσία. Δηλαδή, εμείς με την παράδοση της Κροστάνδης, με την παράδοση της Μαχνοβίτσας, με την παράδοση της Ουγγαρίας, με την παράδοση όλων των μεγάλων αμεσοδημοκρατικών κινημάτων που μας πετώσει όλοι τα ξέρετε, τουλάχιστον όσοι ακούτε ένταση FM και έχετε σχέση με το κίνημα αυτό, το μεγάλο ζητούμενο ήταν ότι ερχόταν ο γραφειοκρατικός μηχανισμός των λεγόμενων κομμουνιστικών κομμάτων και άρπαζε την ευκαιρία και οργάνωνε από εκεί πέρα το μετά. Άρα εμείς συζητήσαμε πολύ και γι' αυτό το μετά. Τότε ήταν χούντα. Θέταμε όμως θέμα συστήματος. Ήμασταν αντισυστημικοί. Σε αυτό βεβαίως συμφωνούσαν και οι λίγοι αναρχικοί και οι λίγοι αντιεξουσιαστές που υπήρχαν τότε. Και φυσικά και όλοι οι άλλοι, οι μαοικοί κτλ. Πάντως τα βράδια ήμασταν στην πλατεία. Και ήμασταν όλοι μαζί, τρώγαμε όλοι μαζί, τσακωνόμασταν όλοι μαζί και έτσι υπήρχε και ένας διάλογος ουσιαστικός, διαφοροποιήσεις, το οποίο το συνάντησα αργότερα και στο Παρίσι, όπου αγαπητέ Μάκη πρέπει να πω ότι η τότε συμβουλιακή, δηλαδή 1973, πήραμε από τους μαοϊκούς και τον αρχηγό, αλλά πήραμε και την Αντουανέτ που ήταν η φεμινίστρια η πιο άγρια που υπήρχε και μπήκε με τους συμβουλιακούς. Η συμβουλιακή ήταν ακριβώς το πριν την αυτονομία σαν λογική. Άρα τότε η πλατεία Συντάγματος είχε μία ζήμωση, είχε μία δυνατότητα πολιτική ζήμωση, είναι απεχθής όρος μάζας και δεν με ενδιαφέρει καθόλου, μου φύγε τώρα. Θέλω να πω, υπήρχε μία αίσθηση διαπάλης και όλα και διάφορες τέτοιες λέξεις μεταξύ μας, αλλά που ήταν. Ψάχναμε την επικοινωνία, ψάχναμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας και να διαβάσουμε. Μην ξεχνάμε ότι η πράξη μέσα στη θεωρία είναι πολλές φορές και πιο σημαντική από την θεωρία μέσα στην πράξη. Θέλω να πω με αυτό, μην μπερδευτούμε, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, να νομίζουμε ότι είμαστε επαναστάτες, να νομίζουμε ότι γκρεσμίζουμε το σύστημα και η θεωρία που υπάρχει πίσω από την πράξη μας να είναι τόσο παγιδευμένη και κομφουζιονιστική, που να μην κάνουμε τίποτα, να κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε στη σημερινή πολιτική κατάσταση, που βρισκόμαστε και που είναι μια πολύ ωραία κατάσταση. Αύριο είναι Σάββατο, αυτό δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω, παρά ότι στις 5 η ώρα στο Πάντιο υπάρχει μια συνέλευση των συνελεύσεων της Αττικής, των λαϊκών συνελεύσεων της Αττικής. Και βέβαια θα ήταν μια πρόσκληση, χαρά, να είμαστε όλοι εκεί, όσοι έχουμε σχέση με λαϊκές συνελεύσεις και όσοι δεν έχουμε σχέσεις. Εγώ έχω μία σχέση με την Λαϊκή Συνέλευση Πατησίων και με τη θεματική της άμεσης δημοκρατίας, που δεν πάω βέβαια τον τελευταίο καιρό, για διάφορους λόγους, με πολύ ενδιαφέρον θα τους πούμε και αυτούς. Λοιπόν, και στα Πατήσια δεν μπορώ δυστυχώς λόγω εργασίας να είμαι συνέχεια. Αλλά βέβαια πρέπει να πω, σε αυτή τη συνέλευση, και θα ήταν χαρά μου να ακούνε και από τη Λαϊκή Συνέλευση, όπου συμμετέχουν πάρα πολλές πολιτικές ομάδες, αλλά σαν άτομα, και απλώς ξέρουμε ο καθένας που ανήκει,
ότι λειτουργούν με έναν τρόπο που προχωράνε όλες τις μαχητικές τους διαδικασίες, τις ανατρεπτικές τους πράξεις, με έναν τρόπο που βγαίνει ήρεμα και αποφασιστικά κάθε Δευτέρα στις 7 η ώρα η απόφαση μπροστά στην Αγία Βαρβάρα. Και όλο το χειμώνα κάτω από βροχή. Βέβαια, εντάξει, υπήρχε και ο ΙΣΑΠ, αλλά θέλω να πω ότι αντέξανε και δεν μπορέσαμε να βρούμε και χώρο να στεγαστούμε. Αυτό δε τώρα από το 72 εδώ είναι πολύ μεγάλη απόσταση, τεράστια απόσταση, αλλά τα πράγματα δεν αλλάζουν. Τα πράγματα δεν αλλάζουν ιδιαίτερα. Πιο μπερδεμένα μπορεί να είναι, αλλά δεν αλλάζουν ιδιαίτερα. Η καθημερινότητα είναι πιο σκληρή και τα προβλήματα πολύ 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 πιο σύνθετα. Μάκη, μονολογώ τόση ώρα. Μου άρεσε και σ' ακούω πραγματικά. Ναι, αλλά οι ακροατές του Ένταση FM θα πούνε, ρε παιδί μου. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει, αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να κάνουμε μια συζήτηση δυο μας και σε μια συζήτηση δυο μας νομίζω ότι έχω πολλά να ακούσω, οπότε για αυτό το λόγο παίρνεις και το μικρόφωνο εσύ. Εγώ έτσι κι αλλιώς και την άλλη εβδομάδα θα είμαι εδώ. Οπότε δεν είναι εκεί το μικρόφωνο. Ναι, αλλά οι άλλοι θα είναι μετά από αυτό που είναι, ρε παιδί μου, ένα τριανταφύλλου φέρε εδώ πέρα και κοιμηθούμε. Όχι, ρε εσύ, νομίζω τριανταφύλλου δεν μας φτάνει μια εκπομπή. Καλώς, αλλά κάτσε να δούμε πώς θα πάει παρακάτω. Εκεί από τη Γαλλία γρήγορα μας έφυγες, δηλαδή θα ήθελα να ακούσουμε. Δηλαδή, αν ήμουν θεατής, θα ήθελα να ακούσω για Γαλλία. Έτσι πράγματα. Πρέπει να πω ότι και οι φίλοι που ήρθαν από την Ιταλία εκείνη την περίοδο και εμείς που ήμασταν στη Γαλλία εκείνη την περίοδο, δηλαδή δεκαετία του 70, μέχρι το 76-77 είχαμε την αίσθηση ότι ό,τι δημιουργήθηκε στο Μπέρκλεϊ, στην Γερμανία και στο Παρίσι με το Μάη του 68 τελείωνε. Ό,τι κατακτήθηκε με τους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους όπως το εργοστάσιο ΛΥΠ που έφτιαχνε ερολόγια ή το Πανεπιστήμιο της Βενσέν, το Παρί 8, το Παρίσι 8, το ελεύθερο πανεπιστήμιο που χωρίς δίπλωμα γυμνασίου μπορούσες να μπεις να σπουδάσεις αρκεί να έχεις δουλέψει 3 χρόνια αποδεδειγμένα, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έδινε το δικαίωμα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους εργαζόμενους να έχουν ανώτατη εκπαίδευση δωρεάν, σιγά σιγά έσβηνε. Και εκεί αυτό σήμαινε πάρα πολλά. Άρχισαμε να καταλαβαίνουμε ότι, εν πάση περιπτώσει, το εμπορευματικό ανεβαίνει, κάτι το οποίο δεν το ζήσαμε έτσι. Εμείς ζήσαμε μια πολύ μεγάλη γιορτή, μια γιορτή ανατροπής στην ουσία, γιορτή ανατροπής των ανθρώπινων σχέσεων, μια καθημερινότητα με πάρα πολύ αλληλεγγύη, μια καθημερινότητα όπου δεν το πίστευες ότι πιο συντηρητικοί άνθρωποι ξαφνικά γινόντουσαν πάρα πολύ δεκτικοί σε ανατρεπτικές ιδέες και σε βάζαν μέσα στο δικό τους σκεπτικό, το οποίο ήταν πάρα πολύ ζωντανό, πολύ δημιουργικό, και το πανεπιστήμιο εκείνο, το Παρίσι 8, στο οποίο έκανα και δίδαξα και λίγο, έκανα και κινηματογράφο, έμαθα και κλαρίνο, άπειρα πράγματα. Ήταν πολύ μεγάλο σχολείο. Ο δρόμος στο Παρίσι ήταν ένας δρόμος επαναστατικός, όπου έχουν μια περίεργη αίσθηση. Λες και, ρε παιδί μου, από την Κομμούνα μέχρι το Μάη του 68 ήταν τίποτα, δεν συνέβη τίποτα. Ναι, έτσι, δηλαδή αυτός ο χρόνος ο άλλος, όπου ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι εσύ είσαι ίδιος με τον Κλισθένη. Τώρα το λέω γιατί ακριβώς είναι και περίεργο. Ή ξαφνικά σε ένα ποίημά μου, ας πούμε, εγώ μιλάω για το Θερσίτη και έχω το εργαστήριό μου στους Αγίους Αναργύρους και υπάρχει η αναρχική ομάδα Θερσίτης. Δηλαδή ότι τελικά οι αναφορές μας στους περισσότερους χώρους, οι οποίοι ξεφεύγουν από το λίγο κουραστικό θέμα των κομματικών ομάδων, μόλις φύγουμε και ψάξουμε λίγο την ιστορία, τη διεθνή και την ελληνική, βρίσκουμε ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία διαχρονικά. Μην ξεχνάμε ότι ξαφνικά και στα Πατήσια αλλά και στο Σύνταγμα είχαμε και ανθρώπους από την Πολωνία, οι οποίοι ήρθαν και παραμένουν, ζουν στην Ελλάδα και μας θύμισαν δικά τους παραδείγματα. Εγώ βέβαια ερχόμουν από μια ιδιαίτερη ομάδα στην Ελλάδα, την Ελληνική Ομάδα του Σοσιαλισμού, η Βαρβαρότητα, όπου στην ουσία βεβαίως ίσως εξίσων, όπως ο ίδιος το έθετε, ήταν ο Κορνήλιος Καστοριάδης,
Βεβαίως, ένας άνθρωπος με τέτοιο διάβασμα και τέτοιες δημιουργικές ικανότητες που εντάξει, εμείς δεν την συγκριθούμε και να. Αλλά εκείνος το θεωρούσε γελίο αυτό όταν το λέγαμε. Στο τραπέζι όλοι ήμασταν ίσοι. Βέβαια, εντάξει, ο άνθρωπος είχε μια διάνοια που εμείς δεν είχαμε διαβάσει τόσο, ήταν και πολύ νεότεροι, αλλά και ακόμα θεωρώ ότι ήταν σπάνιος άνθρωπος. Αυτός που ήταν όμως ένας άνθρωπος πιο σπάνιος και ιδιαίτερος είναι κάποιος, θα πω το όνομα στο τέλος, έτσι για να το παίξουμε και λίγο αστυνομικό εδώ πέρα. Quiz. Ποιος είναι αυτός που μαζεύει λεφτά με τρομοκρατική πράξη? Πριν δημιουργηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα υπήρχε το ΣΕΚ. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη ληστεύει ταχυδρομική άμαξα του τρένου με δεν ξέρω τι λεφτά μέσα, δεν το θυμάμαι καλά. Είναι καταγεγραμμένο και τα δίνει για τη δημιουργία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ποιος είναι αυτός? Περιμένω, δεν απαντάει κανείς. Λοιπόν, θα το πάρει το ποτάμι και είναι ο Σπύρος Οστίνας. 30-35 χρόνια φυλακισμένος αγωνιστής. Ένας άνθρωπος, ο οποίος όταν το Πασόκ θέλησε να τον τιμήσει σαν ιστορικό του εργατικού κινήματος, τους πέταξε έξω από το σπίτι τους, θεωρώντας ότι δεν έχει ούτε δικαιοδοσία, ούτε η ζωή του ήταν κάτι τέτοιο που ήθελε καταξιώσεις κτλ. Ο Σπύρος, λοιπόν, ο οποίος ήταν ο καλός σύντροφος του Κορνήλιου, αλλά και όλης της ομάδας της δικής μας, μας έμαθε τα πιο πολλά πάνω στο δρόμο, πάνω στην πράξη. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντοτε κοντά μας και εμείς βέβαια μαζί του και πήραμε τις πληροφορίες εκείνες που μας ήταν αναγκαίες να δούμε ένα πρόσωπο που είχε πολιτική εξέλιξη και δεν είχε πολιτικό κόλλημα. Δηλαδή δεν ήταν ένας καμένος εγκέφαλος, βολεμένος εγκέφαλος, ένας εγκέφαλος που βρήκε την αλήθεια είτε του Κομμουνιστικού Κόμματος, είτε της Αναρχίας, είτε της Αυτονομίας, είτε οποιοδήποτε ιδεολογήματος, αλλά ήταν ένας άνθρωπος σε εξέλιξη. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει από το ΣΕΚ στους κομμουνιστές, στους τότε κομμουνιστές, μετά μπαίνει στους τροτσικιστές, διηγείται το καταπληκτικό εκείνο ενοποιητικό συνέδριο των τροτσικιστών του 1946, όπου ο τίτλος ήταν ενοποιητικό συνέδριο, αλλά με το που σταμάτησε το συνέδριο διαλύθηκαν σε χιλιάδες μικρογκρουπούσκουλα, παραμένουν και σήμερα και τα ξέρουμε τώρα, ελάχιστοι παραμένουν από τότε, και μετά πέρασε σε ένα χώρο που θα μπορούσε κανείς να πει άνετα, θες να κλείς, αντιεξουσιαστικό, ένα χώρο που πραγματικά ήταν ένας χώρος αναζήτησης και όχι ένας χώρος γνώσης και αλήθειας μια για πάντα για να την πλακώσουμε μετά στο εργατικό κίνημα και να πούμε στο εργατικό κίνημα ξέρουμε αυτό θα γίνει. Άρα ο Σπύρος ήταν ένα δίδαγμα εξέλιξης από τα κάτω, από τη βάση. Τα πράγματα είναι απλά. Δεν χρειάζεται να μπερδευόμαστε. Αντίθετα, στη Γαλλία αυτό που καταλάβαμε πάρα πολύ καλά είναι ότι κάποιοι άνθρωποι που είτε είχαν σχέση με τον ευρωκομμουνισμό, που στην Ελλάδα τότε ήταν το εσωτερικό και αργότερα ο ΣΥΡΙΖΑ, κατόρθωσαν μέσα από διάφορες ιδεολογίες της φιλοσοφίας, όπως ο στρουκτουραλισμός, στρουκτουραλισμ στα γαλλικά, το είχα μεταφράσει δομισμό, το οποίο δεν με ενδιαφέρει σαν μετάφραση, ναι, στρουκτουραλισμός, και διάφορες όμως άλλες τέτοιες προσεγγίσεις, να ορίσουν τα πάντα πάλι. Ο Σπύρος Οστίνας δεν τα είχε ανάγκη, είχε πείρα από τη βάση. Είχε ο ίδιος οριμάσει μέσα σε ένα συλλογικό πνευματικό γεγονός, το οποίο ήταν πάρα πολύ απλό. Θα έλεγα σε εισαγωγικά τη λέξη αδιάβαστο, ή είχε καλοδιαβάσει την πραγματικότητα, τον άνθρωπο. Είχε πολύ σαρκασμό για τον εαυτό του, στο τέλος της σωτηρία, όπου νομίζω είχε περίπου το 1/6 του ενός πνευμονιού κανονικό, ζήτησε σε κάποιο φίλο, που δεν θέλω να πω το όνομά του, γιατί δεν μου είχε δώσει το δικαίωμα, που είχαμε πάει μαζί, του λέει, Κώστα, ένα τσιγάρο ρε δεν μου δίνεις. Λέει, Σπύρο, να καπνείς. Λέει, τώρα κοίτα, λέει, τώρα δώσουμε ένα τσιγάρο, λέει, τώρα τι συζητάς. Και παίρνει το τσιγάρο, βγαίνει έξω και λέει, παιδί μου, αυτό θα είναι η μαστούρα, ζαλάδα νιώθω. Λοιπόν, την επομένη μας είπε ότι σκέψου
τι ηλίθιος είμαι σε αυτή την ηλικία να ονειρεύομαι εγώ ο ίδιος τον εαυτό μου, τον Σπύρο, τον Στίνα, να μιλάει σε λαϊκή εργατική συγκέντρωση, να του βγάζει λόγο για τον λόγο το μανιφέστο που είχα μόλις γράψει για το εργατικό κίνημα και να είμαι ευχαριστημένος από το χειροκρότημα του κόσμου. Τι μαλάκα, να πεθαίνω και ακόμα τέτοιες βλακίες να έχω. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα πολύ ωραία. Και αν σκεφτούμε τι σημαίνει εξέλιξη, δυνατότητα αλλαγής. Δυνατότητα αλλαγής από αυτά που μας έχουν κολλήσει στο μυαλό. Φίλοι που ακούτε τον Ένταση FM, σε λίγο καιρό έχουμε εκλογές, στο οποίο δεν έρχεστε να αποφασίσετε τίποτα. Δεν μας δίνουν το δικαίωμα να πούμε τίποτα, δεν έχουμε δικαίωμα να ανακαλέσουμε την ψήφο μας, να ελέγξουμε αυτούς που ψηφίσαμε. Δηλαδή θα είμαστε πάλι μία φορά νούλες και ασχολούμαστε με μικρά κομματάκια όπως το «Δεν πληρώνω», που ξαφνικά το «Δεν πληρώνω» έγινε κόμμα. Λοιπόν, δεν ξέρω και εσείς στη γειτονιά σας θα έχετε κάποιο κόμμα που γίνεται. Το κόμμα της Βίτα Μη, το κόμμα του Ζήτα Μη, του Μανάβη, του Γιώργου, του... εντάξει, ψηφίστε ό,τι θέλετε, αλλά καλύτερα σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αν θέλετε να αισθάνεστε πολίτες και όχι απλώς, ας πούμε, να βρείτε κανένα βουλευτή να σας βολέψει. Χυμάρος, χυμάρος. Να βάλουμε ένα, το σήμα του, του σταθμού λίγο. Πρέπει να αρχίσει η εκπομπή, ρε παιδιά. Τι θα γίνει. Τόσο τριανταφύλλου θα τα λέει όλα. Μ' αρέσει τριανταφύλλου. Αγαπάμε. Κάτσε, θα βάλω του Πουλικάκου το σήμα. Να είναι όλες προσωπικότητες μαζεμένες. Μίτσος. Δεν τα φάγαμε μαζί, αλλά εμείς θα σας κάτσουμε στο στομάχι. Είμαστε πάλι πίσω. Τώρα θα έχουμε και την τύχη να μας διαβάσει ένα ποίημα ο Κωστής. Αυτό το ποίημα το οποίο θα διαβάσουμε είναι από το «Σοσιαλισμός και Βαρβαρότητα», το περιοδικό το οποίο βγάζαμε στην Αθήνα, βεβαίως με τη συμμετοχή του Κορνήλου Καστοριάδη και του Σπύρου του Στίνα, και εξώφυλλο, αυτό είναι το καταπληκτικό, για να δείτε πόσο κοντά είναι το iPad, πότε έχει βγει, Πρωτομαγιά του 77. 1977 το εξώφυλλο λέει «Το μυστικό του μασκοφόρου και άλλες ιστορίες». Μπροστά εδώ πέρα είναι ο Αμπέντ. Λοιπόν, είναι ολόκληρη ιστορία αυτή, διότι από τότε βεβαίως υπάρχει η ιστορία των μασκοφόρων. Και βέβαια, μια που λέμε για μασκοφόρους, μην ξεχνάμε τους θαυμάσιους μασκοφόρους που μπήκανε στους τσιγκάνους και αφού τους διαλύσανε τις σκηνές επί Πασόκ, ξέρω πριν 2-3 φορές που είχε το Πασόκ την εξουσία, αφού τους διαλύσανε τις σκηνές, είπανε ότι φορέσανε μάσκες να μην τους γνωρίσουν οι τσιγκάνοι και μετά τους κάνουν αντίπινα. Λοιπόν, αλλά σκεφτείτε ότι από το 77 έχουμε εξώφυλλο «Το μυστικό του μασκοφόρου και άλλες ιστορίες». Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιοδικό «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα» του 77, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα μικρό, γιατί είναι μεγάλο, από ένα ποίημα του 74 που λέει «Δεν υπάρχει ακόμα τίποτα», που ο τίτλος του, συγγνώμη, είναι «Δεν υπάρχει ακόμα τίποτα». Και μάλλον πριν το διαβάσω, θα ήθελα να θυμίσω ένα πολύ μυστικό πράγμα, μια που το αναφέρω στην αρχή. Υπάρχει μια προκήρυξη, λέγεται «Η πρώτη καρατόμηση». Έχει κυκλοφορήσει στην Κέρκυρα στις 24 Μαΐου του 1891 από το τυπογραφείο των Δημάρχων. Η πρώτη καρατόμηση, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι του Ένταση FM, είναι το μέσο εκείνο με το οποίο σκοτώνανε τους εγκληματίες. Η γκιγιοτίνα δηλαδή υπήρχε και η πρώτη καρατόμηση γίνεται στην Κέρκυρα. Εδώ λοιπόν θέλω να σας διαβάσω κάτι που είναι πολύ περίεργο. Η πρώτη λοιπόν αυτή καρατόμηση γίνεται στη Μεγαλούπολη και λέει το κυκλοφόρησαν αυτή την προκήρυξη, την οποία τη βρήκα στο μαστήρα και την αγόρασα, οι ίδιοι δήμαρχοι, διότι θεωρεί το ένα θέαμα λαϊκό η καρατόμηση. Η καρατόμηση του κακούργου Καλαντζή, ως τη εφώνευσε τον ποιμένα, ούτε ως τα πρόβατα ήθελε να κλέψει και τον αιών αυτούς πέβδοντα εις το χωρίο να ζητήσει βοήθειαν κατέσφαξε, νεγένε το χθες. Τετάρτην καθόραν έκτην πρωινή, νήτο ψυχρός και έβαινε ταχύ βήματι στον τόπο της καταδίκης.
Ο παριστάμενος κύριος εισαγγελέας ανέγνωσε την καταδικαστική απόφαση το δε πλήθος η Κροάτο μετανεκρική σιγής. Ο Καλαντζής με τα μεγής του θάρρους, αυτά τα γράφει η προκήρυξη που δημοσίευσε ο δήμαρχος. Σκεφτείτε τι έγινε για να αναγκαστεί να τα παραδεχτεί. Ο Καλαντζής με τα μεγής του θάρρους πρώτης θανατικής εκτελέσεως απετάνθη προς το παριστάμενο πλήθος και αφού ομολόγησε το κακούργημά του, είπε ότι επιβληθήσα εις αυτόν ποινή το δικαία και σύστησε εις το παριστάμενο λαόν να απέχει από κακά στιγμάς ή να μην περιέλθει εις αυτόν θέσιν. Ο Καλαντζής, αφού εσύστησε λοιπόν εις τους ακροατάς του να απέχωσει από πάση σχέσεως μετά των βουλευτών και των δημάρχων, οι οποίοι γίνονται οι αίτοι όλων των κακουργημάτων, επετέθηκε κατά των δικηγόρων. Τους λόγους του τους ορίθης κακούργος έλεγε με τα μεγής της συγκινήσεως και πολλούς των παρισταμένων συγκίνησε μέχρι δακρύων. Κατά τα λεχθέντα υπό του Καλαντζή, μετά τα λεχθέντα υπό του Καλαντζή, οι Δήμοι υπερέλαβαν αυτόν εκουσίως παραδοθέντα και δέσαντες αυτόν εκαρατόμησαν. Το δε πλήθος συγκεκινημένων εσχολίαζε μετά την καρατόμηση τους λόγους του κακούργου, τους αφορώντας περί των δημάρχων και βουλευτών. Και τελειώνει η προκήρυξη του Δήμαρχου της Κέρκυρας. Η Λεμιτόμος σήμερα να αναχωρεί αμέσως μεταβαίνουσα εις Βόλων, όπου θα εκτελέσει τη Δευτέρα καρατόμηση. Μη χάσετε. Το ποίημα λοιπόν του Κωστή ξεκινάει αναφορά σε αυτό. Α, να σημειώσω ότι έκανα μία έρευνα προσπαθώντας να βρω περισσότερα στοιχεία και από όλες τις εφημερίδες εκείνης της εποχής, 15 ημέρα και μήνες, και έψαξα και εδώ και στην Κέρκυρα, είναι έχουν αφαιρεθεί σελίδες. Τώρα, τυχαίο. Λογοκρισία. Κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Ναι, άσχετο. Δηλαδή, το μόνο ντοκουμέντο είναι αυτή η προκήρυξη. Η Λεμετόμος σήμερα να αναχωρεί αμέσως μεταβαίνουσα εις Βόλων, μεσοσυνέφων και αλόγων μετανεκρικής υγιής. Κάθε ώρα ευνουχισμός, κάθε ώρα βιασμός, γαμιούνται οι άγνωστοι σε κατακρεουργημένο ταξίδι. Άλλοι βγαίνουν για φαγκρί, άλλοι να καμακώσουν γκόμενες, άλλοι να μαστουρώσουν με το φεγγάρι χαμένοι στα μπετά. Βρέχει, βρυχέται η ελπίδα ζαρωμένη στην κερκίδα. Ήμερα σκυλιά ουρλιάζουν πρόστιχα στα κρυφά, σε στυλ αμερικάνικο τσαμπουκαλεύει ο Μπάμπης. Ξενέρωσε. Άραξε πάνω μου, δεν μας παίρνει. Δεν υπάρχει ακόμα τίποτα. Τα τρελεκομεία ήρεμα βαριά να στενάζουν φυλακές που συγκρατούν την επανάσταση. Η Ρόζα αγκομαχάει στον υπόνομο. Τα σχολεία σκοτώνουν κάθε μέρα. Πίσω από τη βιτρίνα, πίσω από τα παιχνίδια και τις ομαδικές εκτελέσεις, ομάδες αποσιωπητικά εν χορό συλλαβίζουν πολιτικές παρλαπίπες. Πίσω από τους αγνοούμενους, πίσω από τους εχμάλωτους, πίσω από τη γενική σιωπή, πίσω από τη βιτρίνα, πίσω, πιο πίσω από κάτω, περιθώριο, όλοι στο περιθώριο. Οι καλές μανάδες θυλάζουν βρέφη προς φαγήν, προς κατάταξην. Ο Παλαμάς ρεμβάζει στην κατεψυγμένη μελαγχολία της Αθήνας. Θέλει να διαλευκάνει το μυστήριο του καυσαέριου, δεν υπάρχει ακόμα τίποτα. Ο Χριστός, λένε, τρέχει με μηχανάκι και μαστουρώνεται. Τη βρίσκει τρομοκρατώντας χριστιανούς στις διαβάσεις. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος στα σφαγεία τρυφερό κοτόπουλο. Παραπονιέται γιατί εξεφάνισαν στην Ελλάδα τις γοργόνες. Οι πρόεδροι στα θεωρία προς εκτέλεσιν. Τα αφεντικά και βουλευτές προς βομβισμόν, προς εξφενδονισμόν. Τα αμφιθεατρικό σου κεφάλι ψοφάει για θέαμα. Το θέαμα ψοφάει για σένα. Τα αμφιθέατρο γεμάτο ψοφίμια. Δεν έχει γράμμα για σένα από τον άλλο κόσμο. Ο χαίρονας δεν σε γουστάρει καν. Ψωνίζει φασαρία από την καρδιά του για τσαμπουκά. Η Κεντρική Επιτροπή του Άδη μαστουρωμένη καταδικάζει την πείνα της. Η λειτουργία στην εκκλησία να τριχιάζει κότες. Το στομάχι μου διαγωνίζεται στον εμετό. Δούρι ήπι παρελάβουν μέσα στα λόγια σου. Οι αφίσες των διαφημίσεων για σκίσιμο. Οι τράπεζες τα πριζουνίκ για κλέψιμο. Οι βιτρίνες για σπάσιμο. Το κορίτσι που περνά είναι βιτρίνα κανόνι. Η βιτρίνα της Αθήνας, η βιτρίνα του κόσμου, η αρένα για καταστροφή. Δεν υπάρχει ακόμα τίποτα και από αυτό κινδυνεύουμε. Οικογενειοκρατίες και μεταμέλειες, τρομογραφήματα ξεφτίζουν τσαλακωμένες φάτσες, μικρούλιδες Ρωμαίοι κυνηγούν θεότρελες Ιουλιέτες. Μου κοπήκανε τα πίθανα.
οι περιπέτειες ξαπλώνουν μια για πάντα πάνω στις ξαπλωμένες λεωφόρους που δεν πέταξαν ακόμα πιο ψηλά. Μακριά δεν υπάρχει ακόμα τίποτα. Σταυρωμένοι λογιστές ανασταίνονται με ένα βαρύ γλυκί. Η Αφροδίτη της Μήλου βρήκε το χέρι της στο σκουπίδο ντενεκέ σου, σκουπίδια. Στα σκουπίδια βρήκα το δικό σου στο περιθώριο. Τα αρνάκια του Χριστού άρχισαν να λενινίζουν και οι λενινιστές άρχισαν να βελάζουν, να βουλιάζουν, να τη βρίσκουν. Συγχώρεσέ μας, Κάρολε, για την αναρχία μας. Οι άγιοι ουρλιάζουν σε βακχικές μαγείες. Οι άγριοι βαδίζουν στην απελπισία και την καταστροφή. Δεν υπάρχει κανείς τους. Δεν υπάρχει ακόμα τίποτα και όσα υπήρξαν τα θάψατε. Ακόμα δεν υπάρχεις. Δεν άρχισες να ζεις. Γιατί αν καταλάβαινες θα τα θέλες όλα δικά σου. Για το τίποτα. Για την ομορφιά. Για τη ζωή. Οι παπάδες κάνουν υπερορίες δίπλα σε χαφιέδες και όμορφες κυρίες. Χοντροί, την άνθρωποι τρίζουν τα δόντια τους. Για να ηρεμήσουν οι μασέλες, φτύνουν διαταγές. Όλοι οι μπουρσουάδες της γωνιάς πιάσανε σύφυλλη και παρανοήσαν, ακούγοντας πως υπάρχουν χρυσόψαρα στην κοιλιά ενός βιολοντσέλου που βήχει σπαστικά. Γιατί είναι μεν δε φορά σου τιέν, ξέχασες το στήθος σου στον νεροχύτη. Γιατί όπως πλενώσουν αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του τρόμου. Όλα είναι πίσω από τα μία, πληρώνεις το θάνατο για ένα τελευταίο ποτήρι. Για την τελευταία πικρή ρουφιξιά δεν υπάρχει ακόμα τίποτα. Θάνατος και ποσοστό αυξημένο αυτοκτονιών. Έντοκες αμφισβητήσεις από καταθλιπτικούς τζογαδόρους. Όλοι στους δρόμους, με την τοκισμένη ιδιοκτησία της μιζέριας, ντουβάρια και καθαρά ζευγαράκια όλη της μόδας. Θάνατος και βιτρίνες. Κανένας δεν επικοινωνεί με κανένα. Και όλοι με το τίποτα. Παρηγορήστε τα οικογενειακά σας έπιπλα με ένα καινούριο στυλ καθίσματος. Φωτιά στο Μουσείο Αχρήστων Αντικειμένων. Ο πλανήτης γκρεμίζεται μέσα μας, μετέωρη στον καπνό του τσιγάρου. Τρελούτσικη και ελκυστική στα μάτια της εξουσίας. Μπαϊλντισμένη από όλο αυτό το πράγμα, από όλο αυτό. Παρατημένες ημέρες και η πλατεία εξ αρχείων στη θέση της. Κάτι πρέπει να αλλάξει εσένα για να μπορέσει να κουνηθεί ο κόσμος. Συγχώρεσέ μας, Κάρολε, για την αυτοκτονία μας. Οι άβρες στέλνουν δακρυγόνα, τα κόμματα κατάθλιψη, τα θέατρα αφήνουν όλους στην ησυχία τους. Οι διαδηλώσεις αγανακτούν τη φαντασία, ο Λένιν είναι τώρα μία μούμια, η κατανάλωση νεκρή παραδίνεται στα χέρια των ληστών. Το Μουσείο Αχρήστων Αντικειμένων δεν φεγκοβολάει τη νύχτα, τρέμει. Τα πορνό μαγνητίζουν τους ψηφοφόρους, οι κάλπες ρουφάνε τους τρομαγμένους. Αφήστε τα νοικοκυριά και περάστε στη ζωή για τα καλά, δεν υπάρχει τίποτα. Και από το τίποτα θα βγουν τα πάντα. Δεν υπάρχει ακόμα τίποτα, όλα αρχίζουν χωρίς αρχή. Όλα τελειώνουν χωρίς τέλος. Διαιωνίζεται η δουλεία, συμψηφίζεται η κατανάλωση και ο ηρωισμός. Τοκίζεται η γένα, η ζωή χρειάζεται χαρτοσύμανση. Υπνοβατούν οι οπαδοί, ξέρουν πως τους πουλάνε παραμύθια. Ξέρουν πως τους πετάνε για ληστερά σκουπίδια. Κι όμως τα βάζουν φυλακτό. Υπόλοιπα από μια ζωή που δεν άρχισε. Δεν υπάρχει ακόμα τίποτα. Ο ένας φοράει τη μάσκα του άλλου και όλοι μαζί τη μάσκα της εξουσίας. Μια που το τίποτα κυοφορείτε, δεν υπάρχει τίποτα. Αν εσείς δεν επιθυμίστε τα πάντα, αν δεν γίνετε τα πάντα, αν η φαντασία δεν περάσει στη ζωή και αυτή η ζωή στη χέστρα. Απόσπασμα από το «Δεν υπάρχει ακόμα τίποτα», 1974. Μας θυμίζει πολλά πράγματα, ε. Μπράβο. Πολλά πράγματα. Μπράβο. Δηλαδή, τι άλλαξε. Δυστυχώς, δεν άλλαξαν πολλά πράγματα. Είχαμε όλη την ιστορία με το χρηματιστήριο, όλους τους παλαβούς που φύγανε από μια κάποια περιοχή που μπορεί να λέγεται μικροαστισμός, μεσοαστισμός και τρελάθηκαν, νομίζαν ότι θα γίνουν μεγαλοαστοί και μπερδεύτηκαν με το χρηματιστήριο. Είχαμε μετά διάφορους τρόμους που εμφανίστηκαν και πάνω στον κόσμο, το ήττα έναν ή ένα βιολογικός τρόμος. Mm. Τώρα μας ήρθε η κρίση. Λοιπόν, παιδιά, άντε και καλές εκλογές με καινούριο τρόμο. Να είστε καλά, ψηφίστε, μην ξεχάσετε. Κωστή μου. Τι να πω. Καλύτερη εκπομπή. Να βάλουμε κάτι σε μουσική, να βάλουμε σκοτάκι. Βάλε κάτι σε γλυκό. Έχουμε και κάτι σοκολατάκι εδώ. Ράδιο ένταση. 100,1 FM. Παρεμβολή στις κυριακές συχνότητες. Δεν έχω διαβάσει. Εγώ πάλι σπίτι. Για να βάλουμε ένταση. Ένταση θα ακούσουμε, ναι. Ένταση 100,1 FM. Παρεμβολή στις κυριακές συχνότητες.
Φάγαμε κάτι υπέροχα σοκολατάκια με καφέ που φέρε ο Κωστής. Κόκκι καφέ, καλυμμένη με ωραία σοκολάτα. Όπως μας ακούτε, λίγο περίεργα. Να γλυκαθείτε κι εσείς, παιδιά, όσο μπορούμε. Σας το μεταφέρουμε, είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση αυτή. Πράγματι. Σε αυτήν την εκπομπή θα ήθελα πολύ να μην ήταν ραδιοφωνική. Να είχαμε και κάμερα και να σε τραβάει. Και την ώρα που διάβαζες ήταν υπέροχο. Και έχεις και πολύ καλή. Δηλαδή, σαν ηθοποιός διαβάζεις, να σου πω. Όχι, ρε παιδί μου, ηθοποιοί διαβάζουν σαν τους ποιητές. Το λέει τώρα ο συνάδελφος εδώ, Μάκης, λέει ότι παίζει κάπου. Δεν μπορούμε να το πούμε, βέβαια. Όχι, θέλω να πω ότι εντάξει, δηλαδή πάρα πολύ καλή άρθρωση, η ερμηνεία. Πάμε λεστά. Να κάνουμε τώρα ένα. Μα γι' αυτό και φαντάζομαι οι φίλοι που μας δώσανε τη μουσική που δεν τους παίζουμε γιατί έχουμε μπερδευτεί εδώ με τα CD τους. Ναι. Με βάλανε να διαβάσω ποιήση. Αυτοί οι φίλοι είναι οι συνθέτες του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας του ΞΥΜΕ. Και στη Θεσσαλονίκη τώρα 8 συνθέτες γράψανε γύρω από το Σεμπάστιαν στο όνειρο του Γκέρτ Τράκλ. Και είχαν, το παίξαν στο Μακεδονικό Μουσείο και με βάλανε να διαβάζω ποίηματα του Γκέρτ Τράκλ. Και ήταν, άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο. Και είναι σύγχρονη κλασική μουσική. Είναι βέβαια και οι άνθρωποι οι οποίοι βγάλανε και το ποί, το βιβλίο αυτό το τελευταίο. Που μου έδωσες. Ναι. Το οποίο είναι ένα artist book, είναι στα 300 αντίτυπα. Γιατί μέσα στο ΞΥΜΕ υπήρχε πάντοτε η λογική, πώς εγώ ένας εικαστικός ή ποιητής, που δεν είμαι μουσικός, δεν έχω σχέση με μουσική, συμμετέχω με αυτή την ομάδα, είναι γιατί το πολύτεχνο ήταν κάτι το οποίο τους ενδιέφερε πάντα. Το πολύτεχνο που ξεκινάει από τον Γιάννη τον Ξενάκη, μετά από τον Στέφανο τον Βασιλιάδη και τον Γιάννη τον Παπαϊωάννου και βέβαια από όλους τους μουσικούς οι οποίοι είναι αυτοί που δώσαν την ενέργεια στο ΞΥΜΕ, ο Κώστας ο Ματζόρος, ο Νίκος Χαριζάνος, ο Πέτρος Φραγκίστας και στο ΞΥΜΕ ενσόμπλ που παίζει και η Νικολέτα Χατζοπούλου και η Μαργαρίτα η Κουρτουπαρασίδου, την οποία Μαργαρίτα είναι και στους καλλιτέχνες βασικό πρόσωπο, την πανίστρια στους καλλιτέχνες του Συντάγματος. Και που ειδικά στο βίντεο που είδα στο ΞΥΜΕ έπαιζε το τύμπανο μπροστά σε ένα ματ και ήταν συγκλονιστική. Είναι περίεργο και πολύ ωραία τραγουδίστρια όπως είπε και ο Γιάννης, την άκουσε στη Θεσσαλονίκη και είναι πολύ περίεργο ξαφνικά να βλέπεις έναν άνθρωπο που το ξέρεις να παίζει σύγχρονη κλασική μουσική με κάτι παρτούρες που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ξέρω από μουσική. Ξαφνικά το βλέπεις να παίζει ένα τύμπανο και να χειροκροτάει όλος ο κόσμος ρυθμικά με το ρυθμό της στα 20 πόντους από ένα ματ. Είναι ιδιαίτερες στιγμές και πρέπει να πω ότι στο Σύνταγμα ζήσαμε πολλές τέτοιες στιγμές. Ήθελα να πω σε όλους όσους εμένουν σε μια ανάλυση ταξική της κοινωνίας να σκέφτονται ότι όταν έρχονται σε στιγμές σαν αυτές του Συντάγματος, της Λαϊκής Συνέλευσης Συντάγματος, ας κοιτάνε γύρω τους και μπορεί να παρατηρήσουν ότι δεν υπάρχει μια ταξική συγκέντρωση ανθρώπων, αλλά μια παρεκκλίνουσα ταξική, αποκλίνουσα ταξική συμπεριφορά όπου βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν λεφτά, μπορεί να μην έχουν λεφτά, μπορεί να είναι άστεγοι, μπορεί να είναι τζάνκια και είναι όλοι μαζί. Αυτό το όλοι μαζί, αυτός ο μεγάλος κοινός τόπος των καθημερινών προβλημάτων, των απλών καθημερινών προβλημάτων, είναι αυτό που μας καθοδηγεί στην ουσία σε μια επικοινωνία. Όλα τα υπόλοιπα είναι τρομοκρατικά. Δηλαδή, αν πρέπει να έχεις διαβάσει 15 βιβλία για να καταλάβεις τι σημαίνει εξέγερση, τρεις τελείες. Δεν είναι ωραίο να πω ότι δεν είναι ευχάριστο. Όχι, και είχαμε και εμείς στις δικές μας παρέες πολλούς φίλους οι οποίοι λέγανε «Α, είσαστε διαβασμένοι! Πω, πω, τι έχεις κάνει Κωστή!» Μα τι έχω κάνει Κωστή, εγώ έρχομαι από άλλη περίοδο. Και είναι και μια άλλη περίοδος πολύ μυστήρια, διότι το 1968 όταν βγάζω το Λωτό είμαι 18 ετών, έχω μπει στη νομική. Μα θα μου πεις 18 ετών, ναι βεβαίως, και μετά ήμασταν και παράνομοι τότε. Και όταν έφυγα στη Γαλλία από τις ομάδες σοσιαλισμού, η Βαρβαρότητα κλπ, ήμασταν παράνομοι στην αλληλογραφία με την Ισπανία. Δηλαδή εμείς πηγαίναμε παράνομα στην Ισπανία, παράνομα νόμιμα πηγαίναμε στην Ισπανία, αλλά μεταφέραμε αλληλογραφία για τους εκεί παράνομους. Δηλαδή η λογική, αλλά γιατί, διότι τότε 18 ετών ήσουν πιο όριμος. Το λέω με πολλά εισαγωγικά, προς Θεού δεν θέλω να προσβάλλω, ή το πάρει κανείς ανάποδα.
έτσι τύχαινε, δεν ξέρω γιατί. Ήμασταν πιο μεγάλοι. Οι συνθήκες ήταν τέτοιες. Σκεφτείτε ότι ακόμα και το κρακ, που θέλω να θυμίσω ότι είχα τον πολύ καλό μου φίλο, τον Στέλιο τον Βασιλιάδη, που τώρα ο αδερφός του, ο Κυριάκος, του ετοιμάζει και ένα αφιέρωμα, δεν είχαμε φωτογραφική μηχανή. Πια βίντεο και σαχλαμάρες. Και μία φωτογραφία βρήκαμε που κάποιος έτυχε να μας πάρει. Δεν υπήρχαν μέσα. Μέσα αποτύπωσης, ας πούμε. Ούτε αποτύπωσης, ούτε τηλέφωνα, ούτε τι κινητά, τι, ούτε αυτοκίνητο, ούτε μηχανάκια. Τι μηχανάκια. Τα πόδια μας. Δηλαδή τα πόδια οργώναμε την Αττική. Λεωφορεία υπήρχαν. Mm. Και σταθερά τηλέφωνα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν άλλες οι συνθήκες. Αλλά και πιο, νομίζω, πιο όρημα βλέπαμε την κατάσταση. Μπορεί και λόγω χούντας. Mm. Γιατί κακά τα ψέματα, καθημερινότητα σε προσδιορίζει. Άμα ξυπνάς το πρωί και ξέρεις ότι κάποιοι φίλοι σου βασανίζονται, mm, και εσένα, εμένα κι άλλον έναν φίλο, τον Κώστα, δεν μας πιάσανε. Τρεις μου φαίνεται δεν μας πιάσανε. Τους άλλους όλους πιάσανε. Εμάς που δεν μας πιάσαν πάλι, πάθαμε άλλα πράγματα, πάθαμε ένα φόβο. Εγώ, ας πούμε, είχα ένα τικ μέχρι το τέλος δεκαετίας του 70. Δεν μπορούσαμε να κάτσουμε τώρα όπως καθόμαστε, Μάκη. Mm. Όχι. Εγώ κοίταζα πίσω. Το οποίο για να μπορούσα να το ξεπεράσω ήταν πάρα πολύ. Καταρχήν ήταν φοβερά ενοκλητικό για τον κόσμο. Γυρνά συνέχεια πίσω. Όχι, και κοίταζα. Ναι, ποιος είναι πίσω. Ναι, και δεν ήταν αγχωμένος. Ήταν μια μυστήρια κατάσταση. Υπήρχαν άλλοι που φάγανε πάρα πολλές φορές τα διευθυνσιολόγια τους. Δηλαδή εκεί πέρα που περπάταγες έβλεπες ότι σε έχουν πάρει από πίσω κάποιοι και άρχισαν να τρώνε τα χαρτιά. Για να μην τους τα βρουν. Για να μην τους τα βρουν τις διευθύνσεις. Τώρα σκέψου ότι έχουμε ένα κινητό με 500 διευθύνσεις μέσα. Δεν το πάρει ο άλλος, θα τους έχει όλους. Ναι, ναι. Εκεί πέρα τα τρώγανε. Εγώ δεν έχω φάει ποτέ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να φάω χαρτί. Δεν το έχω κάνει αυτό. Ναι, ναι, τροκόλλησα τώρα. Όντως, σαν εικόνα. Δηλαδή, νιώθεις σε παρακολουθούν και τρως το χαρτί με όλα τα πράγματα. Χαρτί με όλο το αυτό, έτσι, τα σκίσεις, τα τρως. Τώρα αυτά είναι περίεργα πράγματα. Θέλω να πω ότι είναι μια περίοδος όπου η Αθήνα, εκτός από κάποιες νησίδες αναγέννησης του πνεύματος που ήταν, αλλά και η πλατεία Κολονακίου. Μην ακούμε Κολονάκι και έχουμε στο μυαλό μας πλουσίους. Αυτό υπήρχε. Το Κολονάκι ήταν μέχρι τη Λουκιανού. Μετά ήταν η Μαρασλή και είχε μέχρι και κάποια κτήματα με κοτούλες και πρόβατα. Και ήταν μια συγγραφέας που έμενε εκεί, κοντά στο Μαρασλή. Mm-hmm. Το Κολονάκι τότε όλα τα βράδια είχε όλους τους καλλιτέχνες. Πιο παλιά ήταν στα Εξάρχεια αυτή. Mm-hmm. Και μιλάμε για τον Ταχτσί, για τον Τσαρούχη, για χίλιους δυο που όσοι ήταν τότε στην Ελλάδα, mm-hmm, περνάγανε από εκεί. Εμείς όταν φεύγαμε από την πλατεία Εξαρχείων, κάτω στις 2 η ώρα το πρωί, πηγαίναμε στο Κολονάκι και συνεχίζαμε με καλλιτέχνες. Είναι μια άλλη εποχή όπου τα πολιτικά ζητήματα, μην ξεχνάμε το Κομμουνιστικό Κόμμα στην παρανομία, ο Καραμαλής το βάζει στην νομιμότητα, πράγμα που πολύ μας ευχαρίστησε, γιατί έτσι έσπασε ο μύθος του παράνομου, του περίεργου, του δεν ξέρω τι, και έτσι ξαφνικά εμφανίστηκαν και αυτοί φόρα παρτίδα να τους βλέπουμε. Τους είδαμε και πολύ ωραία έτσι να προστατεύουν τα μάτια τελευταία. Ναι, ναι. Και ας μη θυμώνουν με τις ανακοινώσεις που βγάλαμε από τη Λαϊκή Συνέλευση. Καλά, το κάνανε και καλά, και εμείς καλά κάναμε και το καταγγείλαμε για να μην το ξεχνάμε. Έτσι. Και να καταγράφεται στην ιστορία. Mm. Εκείνη λοιπόν την περίοδο λίγοι είχαν την πρόσβαση που έτυχε να έχω εγώ και σε κάτι άλλο, στον underground κινηματογράφο. Υπάρχει ο Θανάσης Ρετζής, που είναι τώρα διδάσκει στη Σχολή Καλών Τεχνών, ο οποίος γύρω στο 1969-70, κάπου εκεί, και έχω τα στοιχεία αυτά, μας φέρνει από την Αμερική και βλέπουμε επί δύο μέρες στην Αμερικάνικη Ένωση τους πιο σύγχρονους underground κινηματογραφιστές. Δηλαδή κάτι πράγματα τα οποία ήταν, πρέπει να πω ότι εμείς δεν ξέραμε τι να πούμε, τέτοια πράγματα ούτε τα είχαμε σκεφτεί ότι μπορεί κάποιοι να τα κάνουν. Ναι, εντάξει, μπορεί να ακούγαμε ότι κάποιοι παίρνουν χαπάκια και γυρίζουν, κάποιοι καπνίζουν, οι Ινδιάνοι, το ένα, το άλλο. Τώρα, ό,τι μπορούσες να φανταστείς, ας πούμε, μύθος, να περνάει. Ναι, διάφορους μύθους και αυτά. Οι άγριες φράουλες σπάσαμε την πόρτα του παλάς και μπήκαμε μέσα και μπήκαν μετά και οι μπάτσι, αλλά αναγκαστικά δεν μπορούσαν να μας βγάλουν έξω, γιατί ήμασταν πάρα πολλοί και είδαμε τις άγριες φράουλες. Ήταν πολύ σημαντικό.
Και βέβαια το sitting το οποίο έγινε στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όχι, τι είναι πιο δύσκολο, στο Πανεπιστήμιο, να έψανε τη λέξη Πανεπιστήμιο, στο sitting που είναι στα Σκαλάκια, και βέβαια η πρώτη μεγάλη κινητοποίηση με στη Χούντα που είναι των υπομηχανικών, με τον Στέλιο το Βασιλιάδη, πρόεδρος των υπομηχανικών. Αυτό είναι πολύ πριν την νομική. Αυτά τώρα θα τα βγάλει και ο Κυριάκος. Αυτό δεν το θυμάται κανεί. Η υπομηχανική ήταν πάρα πολύ δυναμική τότε. Τους υποβαθμίζανε το δίπλωμα, έτσι ξεκίνησε κάτι συντεχνιακό δικό τους. Συντεχνιακό, αλλά στο τέλος έγινε κατάληψη και βγήκαν έξω και φωνάζαν κατά της Χούντας και φωνάζαν επίσης και κατά του συστήματος. Δηλαδή υπήρχαν και αντισυστημικές φωνές, όπως του Στέλιου του Βασιλιά, της Αγγέλας Φωτεινού κτλ. Δεν θέλω να ξεχάσω το Πολυτεχνείο, έτσι κάνοντας αυτή τη σκούπα την ιστορική, όπου βεβαίως εμείς όσο και όσοι ήταν εκεί δεν υπήρξαμε αντιχουντικοί, υπήρξαμε αντισυστημικοί, το οποίο το καταλάβαιναν λίγοι. Στην εργατική συνέλευση φάνηκε και στη μαθητική συνέλευση ακούστηκαν δηλαδή αυτές τις φωνές, και υπήρχε και το κάτω η εξουσία, μεγάλο πανό στην είσοδο του Πολυτεχνείου, το οποίο υπάρχει σε φωτογραφία και εν πάση περιπτώσει είναι καταγραμμένο. Αυτά για εκείνη την περίοδο, που έβαλα μέσα και τον κινηματογράφο, γιατί δεν είχαμε, μην ξεχνάτε ότι η τηλεόραση αρχίζει κάπου εκεί πέρα, δεν θυμάμαι πότε, 72, ξέρω, κάτι μέσα στη Χούντα υπάρχει. Πράγματι. Ναι, δεν υπήρχε το οπτικό φαινόμενο, δηλαδή της ανάγνωσης του κόσμου μέσα από την τέχνη, ήταν ό,τι βλέπαμε στους κινηματογράφους. Το οποίο ήταν φτωχό. Υπήρχε και λογοκρισία στην αρχή. Εμένα το περιοδικό που έβγαζα, έχοντας κάποιες πολιτικές ιδιαιτερότητες παράνομες τότε, και έτσι στο περιοδικό Λωτός δημιούργησα μια περσόνα αναγκαστική, γιατί είχα το Λάμπρο και τον Μπάμπαλη, οι οποίοι μου βάζαν σφραγίδα σε κάθε σελίδα. Το Λάμπρο, όχι τον Μπάμπαλη. Τον Μπάμπαλη του με κάνει σε ανάκριση. Και έγραφα κάτι για ζεν, κάτι για ειδικά. Ναι, κάτι στην πρώτη. Το πρώτο και το δύο νούμερο. Το επόμενο, το 4-5, βάλαμε και ένα τετρασέλιδο αφιέρωμα σε αυτούς που δεν μπορούν να γράψουν. Αλλά δεν το κάναμε περίεργα. Περίεργα, βγάλαμε λευκές σελίδες και χτυπήσαμε τους αριθμούς. Και μετά βάλαμε όλους τους φίλους ποιητές και γράψαν από ένα ποίημα αντιστασιακό σε εισαγωγικά. Το οποίο βέβαια μου αφαιρέσανε εμένα τα κόκκινα, τα γρίφαλα, τα δεν ξέρω τι, αλλά έμειναν 18 ποιητές οι οποίοι τα χώναν. Θέλω να πω ότι εντάξει, αυτές ήταν οι νόμιμες. Σε εισαγωγικά αντιστασιακές μορφές αγώνα, μέσα από τη Χούντα. Πολύ συγκεκριμένες, βέβαια, σε όλη την Ελλάδα ακουγόταν. Τα γράμματα τα οποία έπαιρνα ήταν. Όπως μετά, για να πάμε σε κάτι πιο διασκεδαστικό, όταν βγήκε η αυτόνομη ομάδα Κρακ και υπήρχε βέβαια και κάποιος μεγάλος σε ηλικία τότε, το οποίο δεν θυμάμαι, ο οποίος έβγαζε το περιοδικό, την εφημερίδα Επίθεση. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Ο Γαλανόπουλος ασχολήθηκε και με τις αυτόνομες ομάδες σε άλλες χώρες. Και μάλιστα εμείς ετοιμάζαμε την εφημερίδα Κρακ, η οποία δεν βγήκε. Τότε τα δημοσιεύματα στις εφημερίδες ήταν συγκλονιστικά. Από τη Θεσσαλονίκη, τη Δράμα, τις Σέρες, την Κέρκυρα, παντού γράφαν και ρογμή απόψε κιόλας. Κάτω Ρωσία, Αμερική, Κίνα. Δηλαδή ερμηνεύαν τι είναι το Κρακ. Εν τω μεταξύ, εμείς είμαστε ένα γκρουπ συγγενικότητας, μια ομάδα συγγενικότητας πολιτικής. Το συγγενικότητας έχει σημασία. Το λέγαμε αυτόνομη ομάδα Κρακ, αλλά αυτή η ομάδα συγγενικότητας τι επέτρεπε. Επέτρεπε στο να έρθουν και μεγαλύτεροι μας, και άνθρωποι που φεύγαν από το ΠΑΚ, και άνθρωποι που φεύγαν ούτε ξέραμε από τι ομάδες, από όλες τις ομάδες που λειτουργήσαν μέσα στη Χούντα. Άρα ήταν σαν μια συνέλευση με ανθρώπους που φεύγαν από χώρους ιδεολογικούς και μπαίναν σε ένα χώρο όπου όλα συζητιόντουσαν. Συζητιόντουσαν με ένταση. Αλλά όχι με ένταση που είχαμε και στην πλατεία Συντάγματος ή που είχα εγώ στη Λαϊκή Συνέλευση Πατησίων, όπου ξαφνικά κάποιος, ο οποίος τώρα νομίζω ότι με εκτιμάει, με έβρισε σκαιότατα, γιατί ανέβασα την ανακοίνωση της Λαϊκής Συνέλευσης Συντάγματος για το τι κάνανε τα κνάτα, ας πούμε, στο Σύνταγμα. Εκεί δεν υπήρχε ούτε βιαιότητα μεταξύ μας, ούτε προσωπικά. Υπήρχε προσπάθεια επικοινωνίας επί της ουσίας και να πεις και να στηρίξεις την ιδεολογία σου. Εδώ πια φτάσαμε λόγω πολύ κόσμου, δεν ξέρω γιατί, να μην μπορώ να μιλήσω.
Εδώ μιλάω με φίλους από το επιμελητήριο το εικαστικό, οι οποίοι ανήκουν στο ΚΚΕ και οι οποίοι άνθρωποι κάνουν πολλή δουλειά συνδικαλιστική μέσα στο επιμελητήριο, αλλά δεν μπορείς να μιλήσεις πολιτικά. Τα ξέρουν όλα. Δηλαδή είναι καταπληκτικό ό,τι και αν τους πεις. Εγώ έκανα ένα μεγάλο γλυπτό στο Σκυρώνιο Μουσείο, στο κέντρο της Κηφισιάς. Υπάρχει πάντα. Στο μόνο πάρκο γλυπτικής ελληνικό, το οποίο υπάρχει πάντοτε στην Κάτω Κηφισιά, και εγώ έφτιαξα το μεγάλο ερωτηματικό της γης και είναι μάρμαρο, θυμιανούσικο μάρμαρο, χτυπημένο από μένα με κεφάλια κτλ. Mm. Και είχα αυτό το φίλο, ο οποίος βεβαίως δεν θα μας ακούει γιατί ανήκει στο ΚΚΕ, ο οποίος μου έλεγε: ωραία είσαστε εσείς, μόνο ερωτηματικά βάζετε, εμείς όμως έχουμε όλες τις λύσεις. Και εγώ να είμαι σε μια σκαλωσιά να χτυπάω το μάρμαρο και όλος. Ευτυχώς υπήρχαν όμως και γαλοπούλες γύρω-γύρω, οι οποίες, αγαπητοί φίλοι του Ράδιο Ένταση, θα μάθετε τι λένε. Σε ένα γλύπτη, ανεβασμένο σε μια σκαλωσιά, στις 8 η ώρα το πρωί, για να μπορώ να παίρνω τις ακτίνες του ήλιου και να κάνω τα σχέδιά μου πάνω στο μάρμαρο, 2,5 μέτρα ύψος μάρμαρο, μου λέγανε το εξής: αγαπητοί μαλάκα! Αγαπητοί μαλάκα! Το οποίο βεβαίως μετά από λίγο λέω: μα καλά, τι μου λένε οι γαλοπούλες? Και μου λέγανε βεβαίως: αγαμίσου βρε μαλάκα. Και έτσι μπόρεσα να επικοινωνήσω με τις γαλοπούλες, αφού με το ΚΚΕ δεν μπόρεσα. Τι να σας πω, είναι φίλος μου φέβαια. Αυτά. Το κάνεις αυτό. Με μάθανε οι γαλοπούλες. Το ΚΚΕ δεν με έμαθαν ποτέ. Οι γαλοπούλες μου μάθαν κάτι. Ο Μάκης γελάει, οπότε τι να σας πω, λίγη μουσική μήπως πρέπει να... και εσείς να ηρεμήσετε, γιατί... Όχι, καμία. Εδώ δεν είναι στούντιο, πια και λένε όλοι. Καμία, ήταν αυτό με τη γαλοπούλα, με χνηδία σας λίγο. Τι να κάνω, αφού υπάρχουν. Ναι, ναι, πράγματι. Και ένα παιδί μου δείξει τη φωτογραφία αυτού γλύπτου σήμερα, όταν έβαλα, ξέρω εγώ, στο Φουμπού ότι θα κάνεις στην εκπομπή, θα σας ζήσει σήμερα. Α, κάποιος το ανέβασε. Μπράβο, λέει αυτός. Ναι, 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 ναι. Και το είδα εκεί τυχαία. Ναι. Κάποιος το... Όχι, όχι. Αυτό που ανέβασε αυτό το παιδί στο Facebook, ναι, είναι τα δύο χ. Αυτά τα δύο χ δεν ήταν, ανέβασε το ερωτηματικό της γης. Μου φάνηκε σαν ερωτηματικό. Όχι, όχι, τα δύο χ ανέβασε, που έγινε στη Σαλαμίνα για την αλλαγή του 2000, του αιώνα, και έφτιαξα όπως οι αρχιτέκτονες βάζουν σκαλωσιές στήριξης ερειπίων. Mm. Το λέω ήρεμα γιατί δεν είναι κάτι που το ακούμε τακτικά, είναι όρος αρχιτεκτονικός, ναι, μηχανικός. Mm. Εγώ έκανα ένα γλυπτό σαν στήριξη ερειπίων με τα δύο χ, σαν λατινικά χ, τα οποία σημαίνουν 20ος αιώνας. Ότι ο 20ος αιώνας στηρίζει τα ερείπια. Μην ξεχνάμε ότι ο 20ος αιώνας υπήρξε ο πιο καταστροφικός αιώνας σε επίπεδο οικολογίας, ιδεολογιών, φωνικών, δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, πυρηνικών. Αυτά δεν υπήρξαν σε κανέναν άλλον αιώνα, και η ενεργειακή καταστροφή που έγινε του πλανήτη δεν υπήρξε σε όλους τους άλλους αιώνες από τότε που υπήρχαν τα δεινοσαυράκια. Βρέθηκαν τώρα οι δεινόσαυροι, οι άνθρωποι, οι οποίοι μας τα κάνανε κάπως. Περίεργα. Βέβαια τους έκανε εντύπωση. Μα πολύ πεσημιστής, λέει ο Κωστής. Τι πεσημιστής? Δηλαδή τι θεωρείτε ότι ο 20ος αιώνας τι έκανε? Μας είπε το καταπληκτικό ότι η οικονομική εξέλιξη, η χρηματοπιστωτική είναι η ανθρώπινη εξέλιξη. Αυτό μας είπε. Να, που καταντήσαμε. Όχι εμείς, που κατάντησε όλος ο πλανήτης με όλο αυτό το σύστημα. Κάποιοι βέβαια τα έχουν πάρει, σίγουρα. Κάποιοι είναι κύριοι πολύ μεγάλου πλούτου. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και κάποιοι έχουν καταλάβει ότι το πρόβλημα είναι γενικότερο. Mm. Και είναι τόσο γενικότερο που ακόμα και αυτοί οι λεγόμενοι πλέον νέοι καπιταλιστές ή χρηματοπιστωτικού συστήματος καπιταλιστές, ή όπως θέλουμε το σπάνω να τους πούμε, δεν νομίζω ότι πρέπει να ενθουσιάζονται, παρά μόνο αν τα μηδενικά τους αυξάνουν. Ο κόσμος έτσι όπως υπάρχει είναι πάρα πολύ αστήρικτος συστημικά. Παλιά το σύστημα λειτουργούσε. Παλιά λειτουργούσε, όχι πώς θα θέλαμε να λειτουργεί, λειτουργούσε. Ακόμα και η αρχή του καπιταλισμού, όπου ήταν ο καλός μπαμπάς που έδινε δουλειά και έφτιαχνε σπίτια και σχολιόταν με τους εργάτες του κτλ. Μετά που ξαφνικά δίνει και μπόνους για να συμμετέχουν στην καπιταλιστική λογική, μετά υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες έτσι
και ειδικά σε μικρές χώρες σαν την Ελλάδα, υπήρξαν παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι τα λεφτά τους τα επενδύσαν στην Ελλάδα και δημιουργήσαν κάποια σχέση διαφορετική, πολύ κοντά στον κόσμο. Αυτό το πράγμα που είναι μια παλιά λογική φεουδαρχικής προέλευσης, αλλά και πιο συμπαθητική, γιατί οι φεουδάρχες δεν ήταν ιδιαίτερα συμπαθητικοί καθόλου, αυτό εξαφανίστηκε. Μα εξαφανίστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Το παράδειγμα της γιαγιάς από το Οχάιο, αυτό το παράδειγμα της διεύρυνσης της ενοχής της καπιταλιστικής, δηλαδή μια γιαγιά από το Οχάιο αγοράζει ένα ομόλογο και πώς εμείς θα κάνουμε πτώχευση, διότι η γιαγιά από το Οχάιο θα χάσει τα λεφτά της. Είναι μια ερώτηση που την έβαλε κάποιος, δεν θυμάμαι, από τους μεγάλους οικονομολόγους, σε κάποιον δικό μας οικονομολόγο. Και βέβαια η απάντηση ήταν ότι, μα καλά, η γιαγιά από το Οχάιο όταν αγόραζε το ομόλογο, ήξερε αν η γιαγιά από την Αθήνα ψοφούσε στην πείνα. Δηλαδή, ναι, έχει λεφτά. Δηλαδή, όλο το πράγμα πια δεν ξέρει ποιο έχει τα λεφτά, ήθελε να πει. Ενώ βεβαίως ξέρουμε ποιοι έχουν τα λεφτά. Δεν είναι. Υπάρχει όνομα στον καπιταλισμό, υπάρχει διεύθυνση, υπάρχουν τα πάντα. Υπάρχουν οι αστυνομίες, υπάρχουν η κατασκοπία, υπάρχουν τα πάντα. Και εδώ λοιπόν, άμα σκεφτούμε τι δύσκολο σύστημα, τι περίπλοκο σύστημα υπάρχει, πρέπει να σκεφτούμε ότι η Λαϊκή Συνέλευση στο Σύνταγμα, οι θεματικές που δημιουργήθηκαν, αλλά και όλοι οι φίλοι οι οποίοι έχουν προβληματισμό πολιτικό, κοινωνικό, με όποιες τάσεις, πρέπει να σκέφτονται ότι αυτό το μετά, μία μέρα μετά μιας πολύ μεγάλης αλλαγής που μπορεί να έρθει, το οποίο δεν την ξέρουμε, εξάλλου το Μάιο του 68, αυτό που λέγανε είναι ότι κανένας τον Φεβρουάριο δεν ήξερε ότι θα γίνει ο Μάιος. Άρα λοιπόν το αύριο είναι άγνωστο. Αλλά όχι μόνο άγνωστο. Άγνωστες είναι και οι δυνάμεις που θα υπάρξουν, και έρχομαι να πω ότι αυτό το σύνθετο φαινόμενο που υπάρχει θα έπρεπε να το πάρουμε υπόψη μας. Θα μου πεις τι να πάρουμε υπόψη μας. Εδώ το βιβλίο που βγάζεις το 1974 λέει σαν καλαμπούρι «Βοηθήστε τους χαφιέδες, οι χαφιέδες είναι πάντοτε κοντά μας». Ναι, πιο πριν ήταν ένα καλαμπουράκι μέσα στο βιβλίο. Διότι πράγματι είχαμε πολλούς χαφιέδες παντού όπου ήμασταν. Και ήταν πλέον δικοί μας άνθρωποι, ρε παιδί. Τον ήξερες. Τον ήξερε, σε ήξερε, τον χαιρετούσες, του έλεγες που πας, πήγαινες αλλού, τον μπέρδευες, έτρεχε κουρασμένος υπάλληλος ο άνθρωπος. Λοιπόν, το ζήτημα ποιο είναι, ότι αυτή τη στιγμή ο ένας φοβάται το Facebook, ο άλλος φοβάται τη μαμά του, ο άλλος φοβάται τα πολιτικά κόμματα, ο άλλος φοβάται το κουκουέ, ο άλλος φοβάται τη Νέα Δημοκρατία, ο άλλος φοβάται τους αναρχικούς, οι αναρχικοί φοβούνται τους αυτόνομους, οι αυτόνομοι φοβούνται. Σιγά, παιδιά, θα χάσαμε την μπάλα. Ποια μπάλα όμως, ποια μπάλα, πού είναι η μπάλα και πού παίζουμε δηλαδή μπάλα. Στη Λαϊκή Συνέλευση Συντάγματος τα ανοίξαμε. Φυσικά ήταν οι χαφιέδες όλων των κομμάτων καταρχήν και οι χαφιέδες της αστυνομίας και καλά κάνανε. Ανοιχτό ήταν. Δεν είπε κανείς ότι θέλαμε να κλείσουμε κάτι, αλλά υπάρχει. Η δική μας η χαζομάρα έτσι κι αλλιώς, διότι όταν είσαι τόσο πολύ ανοιγμένος, δεν μπορείς να κάνεις πολιτική. Πρέπει να έχεις και κάποιες σκέψεις για το πώς θα το κάνεις αυτό το μετά, αν συμβεί. Να βοηθήσεις σε αυτό το μετά, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μπορεί να πέσει στη λογική του κουκουέ ή στη λογική όλων των καθεστώτων που υπάρχουν, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και χαζούς χαφιέδες. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή άρχισαν όλοι να λένε τότε θα περικυκλώσουμε τη Βουλή, θα περικυκλώσουμε τη Βουλή. Κάποιος είπε, δεν θυμάμαι, μπορεί και εγώ, δεν ξέρω. Σιγά ρε παιδιά, μην υπερβάλλουμε, ξέρω εγώ, κάτι λέγαμε εκεί. Εδώ ο αγαπητός Μάκης ήταν πανταχού παρών και τα λοιπά, να μην επιμείνω. Είχε μάλιστα μέχρι και μια μετεωρολογικής άποψης σχέση για το που φυσάει ο αέρας, άρα που θα πάνε τα δακρυγόνα και πότε θα τα ρίξουν. Άρα είχαμε και τον άνθρωπό μας στη μετεωρολογία. Το πρόβλημα είναι ότι οι χαφιέδες μεταφέραν ότι όντως αυτοί οι τρελοί θα περικυκλώσουν τη Βουλή. Και μετά έγινε ο χαμός με τα ΜΑΤ, όπου 8.30 το πρωί η Λαϊκή Συνέλευση Πατησίων εμφανίζεται στον Ευαγγελισμό και του πλακώνει στο ξύλο και του συλλαμβάνουν. Άνθρωποι αγουροξυπνημένοι άνω των 50 ετών. Δηλαδή κάτι ηλίθια πράγματα που καταλαβαίνει ότι δεν κάνανε καλά οι χαφιέδες. Καταγγέλλω λοιπόν το πνευματικό επίπεδο των χαφιέδων. Παρακαλώ να του περνάτε από IQ test. Να καταλαβαίνουν τι λέμε. Μην υπερβάλλουν. Δηλαδή, άμα ακούσουν πάλι ότι θα περικυκλώσουμε τη Θεσσαλία, ας πούμε. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, υπάρχει και κάνουν πλάνο εκεί τώρα στη Γαδά, πώς η Θεσσαλία και πώς. Σιγά, ερεμίστε. Σκεφτείτε πόσα παίρνετε, πόσα παίρνουν και αυτοί που τα λένε. Σκεφτείτε ότι είναι επιθυμίες. Δέστε κι εσείς αν έχετε καμιά επιθυμία, αν σας έμεινε και τίποτα. Και μην τα υπερβάλλετε και γινόμαστε αυτό που γίναμε. Τότε χημικός πόλεμος. Πράγματι.
Πράγματι τέτοιο πράγμα, μέχρι και οι στρατιωτικοί που κατέβηκαν. Ο Χαρδαβέλλας τους είπε ότι είσαστε, λέει, χουντικοί. Ενώ οι άνθρωποι αυτοί κατέβηκαν ως συνδικαλιστικό όργανο και ήταν στρατιωτικοί που πηγράφουν μέσα ότι δεν μας ενδιαφέρει το πολιτικό σύστημα. Δήλωσαν στον Χαρδαβέλλα ότι εμείς δεν έχουμε ζήσει χημικό πόλεμο. Εκεί στο σύστημα, στο Σύνταγμα το ζήσαμε. Δηλαδή σκέψου τώρα, οι στρατιωτικοί το δηλώσαν. Τέτοια κατάσταση και εγώ πρέπει να πω ότι δύσκολα τη θυμάμαι. Και στις 12 έπεσαν πολλά χημικά. Ναι, και αλλά 12. Όχι σαν γι' αυτό. Όχι αυτό σαν εκείνο. Ναι. Εκεί θέλω να φύγουμε από την πλατεία. Όπως επίσης αυτό το οποίο θα έπρεπε να ακουστεί είναι ότι εμείς είχαμε πει πάντοτε με όλη την αλληλεγγύη που έδειξε η Λαϊκή Συνέλευση του Συντάγματος στους Αστέγους ότι ο στόχος ήταν επίσης να προσπαθήσουμε να βρούμε και έναν τρόπο οι άστεγοι να πάνε κάπου. Όχι ότι είχαν σχέση μαζί μας άμεσα, είχαν δική τους σχέση, αλλά ότι ήξεραν στο Δημαρχείο κάποιοι αντιδήμαρχοι είχαν μιληθεί ότι βρέστε τους χώρο να ξεχειμονιάσουν. Και ενώ το ξέραν και ανήκουν σε αριστερά κόμματα αυτοί οι αντιδήμαρχοι, δεν κάναν τίποτα και δημιουργήσανε αυτό το καταπληκτικά έξυπνο πράγμα άλλης ευφυΐας αντιδήμαρχοι καταπληκτικοί αριστερά μου κομματάκια, όπου φύγανε από το Σύνταγμα, όπου κοιμόντουσαν σε αντίσκηνα, ο δήμαρχος φύτεψε γκαζόν, το οποίο γκαζόν σε 2 εβδομάδες, επειδή το ποτίζανε, εξαφανίστηκε, και οι άστεγοι αυτοί από τένα κοιμόντου στο Σύνταγμα κοιμόντουσαν όλο το βράδυ στην Έρμου. Πρέπει να είσαι πολύ ευφυής για να γίνεις αντιδήμαρχος. Μπράβο στους αντιδήμαρχους της αριστεράς που σκεφτήκαν αυτό το ωραίο πράγμα. Έχοντας τόσα σπίτια άδεια στην Αθήνα, που θα μπορούσαν να τους στεγάσουν τους ανθρώπους και να φάνε ένα κομμάτι ψωμί, κάτι που έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή ακόμα και τα γεύματα δεν προσέρχονται οι περισσότεροι άστεγοι, γι' αυτό και υπάρχουν ομάδες που τους ψάχνουν να τους πάνε, γιατί ο τρόπος που τους συμπεριφέρονται δεν είναι κατάλληλος. Είναι ολόκληρο θέμα αυτό. Να μείνουμε κι άλλο στο Σύνταγμα. Θα ήθελα να πεις κι άλλα πράγματα, αν θες. Στο Σύνταγμα για μένα αυτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό ήταν ότι όλοι πήραν το λόγο, μπορώ να κάνω την αυτοκριτική μου και φαντάζομαι και εσύ το ίδιο, ότι εντάξει μερικοί μπορεί να παρεμβήκαμε λίγο παραπάνω, αλλά αυτό εντάξει μπορεί κανείς να κάνει την αυτοκριτική του, πάντα υπάρχει, άμα υπάρχει καλή διάθεση και δεν υπάρχει δόλος κανένας, ούτε εξουσίας, ούτε κάποιου κόμματος, είτε τέτοια, αλλά νομίζω ότι όλοι μιλήσαν. Η άποψη πάνω κάτω δεν με ενδιαφέρει. Υπήρξα πάντοτε από αυτούς που είπαν να μιλήσουν όλοι. Παίρνεις το χαρτάκι σου με τον αριθμό σου, αν κληρωθείς μιλάς. Νομίζω ότι ακούστηκαν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και οι βραδιές που οργανώθηκαν, πολιτικές, ποιητικές, μουσικές κτλ. Ήτανε σημαντικές, πάρα πολύ κόσμο μας παρακολούθησε. Η αυτοοργάνωση, η αυτοδιαχειριστική λογική. Σήμερα υπάρχει στη νομική μια τέτοια συγκέντρωση ναι, που μιλάνε για αυτοδιαχείριση και τα λοιπά, η εφημερίδα Δράση ναι, και τα λοιπά. Σήμερα Παρασκευή στη νομική. Αυτό που έγινε λοιπόν στο Σύνταγμα είναι ότι ξανάρθαν στην επιφάνεια πράγματα τα οποία τόσα χρόνια θα υπήρχαν κάπου σε μικρές παρεούλες, βεβαίως σε πολιτικούς σχηματισμούς, αλλά βγήκαν στον αέρα. Η άμεση δημοκρατία ακούστηκε, ακούστηκε σε σχέση με την έμεση δημοκρατία. Φυσικά οι φίλοι του Ένταση FM τα ξέρουν αυτά που θα πω και δεν θα ήθελα να μιλήσω πάνω εκεί, διότι αυτά τα γνωρίζουν και είναι λίγο βαρετό, αλλά για όσους δεν το ξέρουν, αυτή η έμεση δημοκρατία η οποία κυριαρχεί, κυριαρχεί στην άμεση δημοκρατία, έφερε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε σήμερα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκόσμια. Δηλαδή ότι αυτή η έμεση σχέση με το πολιτικό γεγονός ορίζει την καθημερινότητά μας με τέτοιο τρόπο που όχι μόνο δεν την ελέγχουμε, όχι μόνο τους αφήνουμε το δικαίωμα να μας ελέγξουν, αλλά παραμένουμε ένας στόχος κατάλληλος για να μας απομυζήσουν την ζωή
που έχουμε, και μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικογένεια, και το ορίζω έτσι επίτηδες, γιατί ο άλλος ο οποίος έχει οικογένεια, που από το πρωί το βράδυ τρέχει και ασχολείται, δεν έχει χρόνο, σύμφωνοι, αλλά έχει μυαλό, μπορεί να συμμετάσχει λίγο. Αυτό το λίγο που θα συμμετάξει θα του δώσει το δικαίωμα στο να ελέγξει τον εκπρόσωπό του, τον οποίο τον ορίζει για λίγο χρονικό διάστημα και για ορισμένες πράξεις. Δεν είναι πράγματα όλα ουτοπικά, επειδή ακριβώς η καθημερινότητα μας είναι πολύ δύσκολη και είμαστε αναγκασμένοι να γυρίσουμε. Και ο Κορνήλιος Καστοριάδης το λέει, ότι μετά από μια εξέγερση, πόσο θα αντέξει ο άλλος, θα πρέπει να πάει σπίτι, να ταΐσει τα παιδιά του, να ασχοληθεί, να ξεσκατώσει, να μαγειρέψει, να καθαρίσει. Δεν μπορεί ο καθένας να ασχοληθεί με τα κοινά. Εδώ λοιπόν η άμεση δημοκρατία, και ειδικά η θεματική της άμεσης δημοκρατίας, προσπάθησε και πέτυχε πάρα πολλά πράγματα με το κείμενο εκείνο που είναι περί άμεσης δημοκρατίας, να περάσει κάποιες απόψεις πώς μπορεί να γίνει. Να μην φοβόμαστε δηλαδή την κοινωνική συμμετοχή, και σε περίπτωση που αυτή η κοινωνική συμμετοχή περάσει και σε μια κάπως πιο οργανωμένη λογική, μιας μετά εξεγερσιακής λογικής, βεβαίως η συμμετοχή αυτή θα είναι επιπληρωμή, βεβαίως θα είναι για λίγο καιρό, βεβαίως θα υπάρχουν κληρωτοί. Εδώ λοιπόν το ζητούμενο της άμεσης δημοκρατίας σχέση με την έμεση δημοκρατία που υπάρχει σήμερα είναι πιο άλλο, είναι εκείνο το φαντασιακό πολιτικό πρόταγμα που μπορεί να μας βγάλει αυτό τον έμεσο καπιταλισμό, αυτό το ετερόνομο σύστημα από μπροστά μας, και να μας ανοίξει δρόμους, όντας ετερόνομοι, όντας μέσα στο καπιταλισμό βεβαίως, και όντας με απόλυτα λάθη, όλοι μας, όλοι κάνουμε λάθη, είμαστε αντιφατικοί, είμαστε αλόκοτοι, οτιδήποτε, δεν συμπεριφερόμαστε αμεσοδημοκρατικά, ούτε υπάρχει κάποιο στυλ τέτοιο ή κάποια μόδα τέτοια, αλλά η σκέψη, η πολύ απλή πολιτική σκέψη είναι η άμεση δημοκρατία. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία, δεν χρειάζεται να ξέρεις τον Ντεριντά ή τον Καστοριάδη ή κάποια ονόματα για να ασχοληθείς με την άμεση δημοκρατία. Η άμεση δημοκρατία τότε, μέσα στη Σολιντάρνοσκ στη Τσεχοσλοβακία, αυτό μπορεί να είναι λάθος. Ναι, ναι. Ο Λεχ Βαλέσα που ήταν? Πολωνία. Πολωνία, ναι, με συγχωρείτε, μου φύγε αυτό το πράγμα. Όταν ξεκίνησε λοιπόν η αλληλεγγύη Σολιντάρνοσκ, το συνδικάτο αυτό, απέναντι στο Γιαρουζέλσκι, αυτό που λειτουργήσε ήταν η άμεση δημοκρατία. Δηλαδή, τα μεγάφωνα ήταν γυρισμένα στον κόσμο και ρώταγε ο Βαλέσα, ο οποίος μετά, εν πάση περιπτώσει, διέλυσε και την όλη κατάσταση. Ο Γιαρουζέλσκι μας λέει, ξέρω εγώ, θέλετε αυτό, δεν θέλετε. Φωνάζαν ναι ή όχι κτλ. Η σχέση των συμβουλίων, τα οποία μετά τα συμβούλια, κακώς ονομάστηκε Συμβουλιακή Ένωση, η Σοβιετική Ένωση, που τα συμβούλια δεν υπήρχαν, τα κατέλαβαν αυτοί που ονομάστηκαν το κόμμα της πλειοψηφίας, οι Μπολσεβίκοι, και τα κατέλαβαν πραξικοπηματικά. Λοιπόν, αυτό μετά τα συμβούλια ονομάστηκαν συνελεύσεις. Και στην Ιταλία και στην Γαλλία υπήρχαν συνελεύσεις. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν συνελεύσεις. Ελάτε αύριο 5 η ώρα στο Πάντιο. Είναι πολύ σημαντικά γεγονότα. Είναι ιστορικά γεγονότα μέσα στο πολιτικό κίνημα της Ελλάδας αυτά που γίνονται. Δεν υπήρξαν πριν το Δεκέμβριο, δεν υπήρξαν μετά το Δεκέμβριο, υπήρξαν όμως μετά το Σύνταγμα. Έτσι. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Οι ιστορικοί ή όλοι αυτοί που κάνουν διατριβές και τα λοιπά έχουν να γράψουν άπειρα πράγματα γι' αυτό. Θα αναφέρεται για πάντα. Διότι αποτελεί το απλό λοιπόν πράγμα της άμεσης δημοκρατίας που λέει δεν χρειάζονται φιλοσοφίες για να κάνεις πολιτική εκτίμηση και ανατροπή. Χρειάζεται μια απλή καταγραφή, ένας έλεγχος, μια διαφάνεια και μια οργάνωση όπου στηρίζεται στη λαϊκή ομαδική σοφία που υπάρχει. Ακόμα και ένας χαφιές μπορεί να αλλάξει μέσα σε εμάς. Εμείς δεν θα αλλάξουμε να γίνουμε χαφιέδες μέσα σε αυτές τις ομάδες. Ακόμα και ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει σε κόμματα που πιστεύουν στην ταξική οργάνωση και ξέρουν ακριβώς ποιοι είναι οι 42 που ανήκουν σε αυτή την ταξική ομάδα, σε εμάς μπορεί να αλλάξουν. Εμείς δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ ότι ξέρουμε τις τάξεις οι εκείνες οι οποίες θα φέρουν το πρόταγμα της ανατροπής, διότι δεν το μπορούμε να το δούμε αυτό το πράγμα. Σε αυτές τις ομάδες λοιπόν της άμεσης δημοκρατίας έχουμε μία δυνατότητα να φέρουμε κοντά μας πάρα πολύ κόσμο με τα απλά πολιτικά προτάγματα τα οποία γνωρίζουμε
και τα γνωρίζουν όλοι αν θέλουν να έρθουν να κάνουν μια έντιμη συζήτηση μαζί μας. Θα δουν ότι τα ξέρουν όλα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είσαι διαβασμένος. Δεν χρειάζεται να ξέρεις αν στην αρχαία Ελλάδα έγινε άμεση δημοκρατία με τον Κλεισθενού. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Στο Σύνταγμα αυτό το οποίο έγινε είναι ότι έδειξε ότι αυτή η ομαδική σοφία, αυτό το πρόταγμα το οποίο δημιουργήθηκε από τις κουβέντες, από αυτό το κοινό τόπο που ψάξαμε να βρούμε, υπάρχει. Και μιλήσαν όλοι. Από αστούς, μη αστούς, μικροαστούς, αστούς στο τετράγωνο, προλετάριους, υποπρολετάριους και ό,τι στο διάλογο θέλετε, σαν αριστεριστές, αν μας ακούτε, ή κουκουέδες που δεν θα μας ακούτε στην προσέγγισή σας του ποιοι ήτανε, πάντως ήταν διαταξική, και αυτό σε εισαγωγικά, η προσέλευση του κόσμου. Και ανοίξαν την καρδιά τους, την ψυχή τους, πάντοτε με το ζητούμενο της ανατροπής, της αλλαγής. Ποια μπορεί να είναι λοιπόν με την έμεση δημοκρατία? Μπορεί να έρθει ο Παπανδρέου, μπορεί να έρθει ο Σαμαράς, μπορεί να έρθει ο Τσίπρας, μπορεί να έρθει και όλοι όσοι άλλοι κατεβαίνουν τώρα με τα μικρά κόμματα που έχουν τρελαθεί όλοι, ακόμα και το δεν πληρώνω. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος ή η κυρία που θα ηγηθεί, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι απομιμήσεις μιας μεταφυσικής λογικής των μεγάλων κομμάτων. Λυπάμαι, αλλά αυτά είναι κακέκτυπα των μεγάλων κομμάτων, τα οποία απλώς μπερδεύουν το πρόταγμα της αλλαγής. Και είναι κρίμα, διότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν ζητάει άλλο ένα μικρό κόμμα, αλλά ζητάει να βρει μια κάποια εναλλακτική, ουσιαστική, συστημική διαφορά. Θα μου πεις, μα πού στην Ελλάδα θα γίνει αυτό, γιατί, τι, πού είναι κακό είναι αυτό? Στην Ισλανδία έγινε κάτι άλλο, μα εκεί ήταν 600.000, εδώ είμαστε 10 εκατομμύρια. Το ζητούμενο δεν είναι ποσοτικό. Το ζητούμενο είναι επί της ουσίας τι ψάχνεις. Ο κόσμος φοβάται? Πόσο φοβάται? Εδώ μας έχουν ρίξει τον τρόμο ότι αν πάμε στη Δραχμή, που δεν είναι συζήτηση τώρα αυτή, τι θα κάνουμε με τις συντάξεις μας αύριο το πρωί. Αν είναι ποτέ δυνατόν δηλαδή. Λες και το χρήμα, το 1 τρίτον του χρήματος που κυκλοφορεί είναι πλαστικό. Δηλαδή είναι πιστωτική ικανότητα. Τρόμος, αμάν αύριο δεν θα έχουν φάρμακα τα νοσοκομεία. Γιατί δηλαδή τώρα έχουν? Οι γιατροί πληρώνονται, δεν το κατάλαβα. Το έχουμε τρελαθεί, δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πτωχευμένος ο λαός. Ναι, αλλά ποιος λαός? Ο λαός ο οποίος έχει στο μυαλό του ότι αύριο το πρωί θα πάρει αυτοκίνητο, θα πάρει κινητό με αναβάθμιση από την Κοσμοτέ? Ποιος λαός? Ο λαός ο οποίος αρχίζει και δεν φοβάται να πει ναι, είμαι φτωχός. Ναι, έχω πτωχεύσει. Που πάει στον ΟΑΕΔ και κάνει ουρά και δεν παίρνει επίδομα. Αυτός ο λαός τώρα τι θα μας πει δηλαδή? Ότι τι, θα πάει να ψηφίσει? Να πάει να ψηφίσει λοιπόν. Θα πάρει επίδομα? Δηλαδή άμα ερχόταν στη Δραχμή τι θα έπαιρνε παραπάνω? Ή τι δεν θα έπαιρνε? Ο φόβος αυτός από τα ΜΜΕ είναι τρομακτικός. Άρα στις εκλογές η παγίδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ας προσπαθήσουμε στις λαϊκές συνελεύσεις τουλάχιστον να το θέσουμε εξωκομματικά όλοι. Αν μπορούμε, αν έχουμε τα κότσια, να πούμε την αλήθεια μεταξύ μας, ότι τίποτα δεν θα αλλάξει με όποιον και αν βγει. Και απλώς θα ρίξουμε πάλι σε αυτή την ερωτική σχισμή, αγαπώ τη γυναίκα, γι' αυτό το λέω, ένα χαρτάκι. Λοιπόν, να διαβάσω ένα ποίημα για τη γυναίκα. Σε παρακαλώ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είπαμε τη μαγική λέξη. Τι να κάνουμε τώρα? Λοιπόν, υπάρχει ένα ποίημα σε αυτό το βιβλίο που βγήκε το Φεβράριο του 1974. Το οποίο λέει, τρελός θα είσαι για να λες τέτοια πράγματα, ο τίτλος. Μιλώντας σε μια γυναίκα ξέρεις πως το δέρμα της θα σε τρελάνει, πως τα χείλια της θα σε τρελάνει, πως το γέλιο της θα σε τρελάνει. Γι' αυτό είσαι από πριν τρελός. Τελεία και πάμε. Πολύ καλό. Η πλατεία Συντάγματος, θηλυκό και αυτό. Πράγματι. Γιατί όλοι έτσι έχουμε μια ερωτική σχέση με την πλατεία. Άλλους λίγο, άλλο περισσότερο, άλλοι εξαρτημένοι πολύ. Ζήσαμε πράγματα. Ναι, και εγώ δεν πιστεύω ότι η πλατεία θα σταματήσει, όπως δεν σταματάνε λαϊκές συνελεύσεις. Σου λέω, στα Πατήσια γίνεται χαμός. Ήταν καταπληκτικό. Χαμός και το λέω παρόλο που τα παιδιά έχουν ελάχιστη είναι αμεσοδημοκράτες και δεν αποτελεί ιδεολογία η αμεσοδημοκρατία. Στη διαδικασία όμως. Στη διαδικασία, έτσι, ναι, υφίσταται. Και για πρώτη φορά είδαμε διαδήλωση στα Άνω Πατήσια. Ξέρεις, η διαδήλωση στο κέντρο
Είναι κάτι βέβαια που το λέγαμε και στη Γαλλία και νομίζω για τα παιδιά στην Ιταλία. Του είχαν γράψει ολόκληρες ιστορίες γι' αυτό. Όλες οι διαδηλώσεις πάντοτε γίνονται στο κέντρο. Mm. Δηλαδή όσοι ζουν στο κέντρο υποφέρουν από τις διαδηλώσεις. Το οποίο δεν αλλάζει και τίποτα. Είναι σαν αυτούς που μου τζόναν το κτίριο της Βουλής. Εντάξει. Δεν είναι κακό. Χωρίς βουλευτές μας. Δεν είναι κακό, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά έχει ένα συμβολισμό. Αλλά και ένα συμβολισμό τώρα. Α το κτίριο να πούμε έτσι. Τι το μου τζόν, μη πω. Σοβάδες είναι. Σοβάδες είναι, γάμισε τότε. Αλλά σου λέω, όταν είδαμε αυτή τη διαδήλωση του Άνω Πατήσια και πήγα και φώναξα τον Τζαγκάρι. Φωτογράφος φώναξε τον ένα. Και ξαφνικά βγήκαν, που ξέρουμε και τις ιδεολογίες τους. Γιατί ο Τσαγκάρης είναι προς κουκουέ πλευρά. Δεν νομίζω με θα ερχόταν. Και όμως κατέβηκε. Έκλεισε το μαγαζί και κατέβηκε. Λοιπόν, και ήταν για το θέμα του Γενικού Νοσοκομείου Άνω Πατησίων για τους παπάδες που λέμε. Και υπάρχει ακόμα, υπάρχει πρόβλημα. Ενοποιούν, τραβάνε τα κρεβάτια, διάφορες ιστορίες. Και για άλλο ένα. Α, και για το κτήμα Δρακόπουλου. Το οποίο την Κυριακή έχει ανταλλακτικό παζάρι κτλ. Όσοι ήσασταν Άνω Πατησία. Ήταν περίεργο, δηλαδή εγώ θα έλεγα αναβαθμίστηκε η περιοχή μας πολιτικά. Και μπράβο στα παιδιά που το κάναν και ανήκουν σε πολιτικές ομάδες της αριστεράς, δεν έχει σημασία, το ξέρουμε. Μπράβο τους όμως, γιατί λειτουργήσαν με όλο τον κόσμο, με όσους εμφανίζονται και είναι ενεργοί σε αυτή τη λαϊκή συνέλευση. Πρέπει να πω ότι τον τελευταίο καιρό δεν είμαι. Λόγω της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη, λόγω όλα αυτά τα πράγματα κτλ. Λόγω δουλειάς, ας πούμε, και ήμασταν και άρρωστοι με κρυώματα και τέτοια. Παίζει. Αλλά, ναι, παίζει, εντάξει. Αλλά και εκεί, να, τώρα πήρα mail ότι 2-3 παιδιά δεν θα πάνε για του Δρακόπουλου. Θέλω να πω όμως ότι αυτές λοιπόν οι δράσεις, όπως το Ελληνικό, όπως παντού, στην Κέρκυρα και όπου αλλού έχουν γίνει, σημαίνουν πάρα πολλά πράγματα και είναι μετά το Σύνταγμα. Μετά το Σύνταγμα, αυτό προς Θεού, δεν οικειοποιούμαστε. Όχι, αλλά δεν είναι μετά τους τροσκιστές ή μετά τους αναρχικούς ή μετά έτσι κάποιες αντιεξουσιαστικές ομάδες. Είναι μετά το Σύνταγμα. Στο οποίο βεβαίως ήταν παρόντες σαν άτομα πολλοί. Από παντού. Από παντού. Βέβαια. Και αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό, η παλιά αριστερά θα έλεγε, χωνευτήρι. Έτσι, το οποίο δημιούργησε κάτι. Και δημιούργησε κάτι πολιτικό, το οποίο ενοχλεί τους υπόλοιπους αριστερούς που δεν το είχαν οικειοποιηθεί ή δεν σκέφτηκαν να το δημιουργήσουν, διότι είχαμε και τέτοια του Αλαβάνου και είναι εκεί την πρόσκληση ξαφνικά, ναι, ας πούμε, ναι, διάφορα. Κατεβείτε, ναι, κάντε αυτό. Ναι, όλα αυτά τα οποία όλα τα ξέρουν, κάντε την Ταχρήρ στο Σύνταγμα, ναι, κάντε την Επανάσταση εκεί, κάντε στη γωνία κακά σας, κάντε το άλλο εκεί, να πούμε. Ναι. Εντολές διάφορες, ας πούμε, οι οποίες έχουν και το σημάδι της αριστεράς απάνω. Πάντως σαν άτομα πρέπει να πω ότι είχα πάρα πολύ καλή σχέση με πάρα πολλούς από τις αριστερές ομάδες, οι οποίες, εντάξει, βεβαίως θυμώσανε για αυτά που είπα και εγώ περί άμεσης και άμεσης δημοκρατίας και της κατάληψης εξουσίας από τους Μπολσεβίκους κτλ. Αλλά μετά και τώρα ακόμα μπορεί πιθανόν σαν ψηφοφόρο να με φωνάζουν, δεν ξέρω. Αλλά κάποιοι που ενώνονται με κάποιους άλλους για να κατέβουν στις εκλογές και τα λοιπά, μου στέλνουν mail πολύ προσωπικά. Ξέρουμε ότι δεν συμφωνείς, αλλά έλα να μας ακούσεις. Mm. Ναι. Αυτοί νομίζουν λοιπόν, αυτοί που είναι το σταματημένο τρένο της ιστορίας, αυτοί που είναι αυτοί που βουλιάξανε τα πάντα, αυτοί που δεν αφήσανε ποτέ το λαϊκό κίνημα να προχωρήσει γιατί δεν το είχαν καπελώσει, θεωρούν ότι αν κατέβουν στις εκλογές, μπορεί και να μην κατέβουν στις εκλογές, αλλά καπελώσουν κάποιες λαϊκές συνελεύσεις, ότι κάτι θα κάνουν. Δηλαδή, αυτό το οποίο έλεγα στην αρχή της εκπομπής, ο μεγάλος αγωνιστής Σπύρος Τίνας, αυτό που μου έμαθε, είναι ότι στον εγκέφαλο, όσοι έχουν, υπάρχει εξέλιξη. Στον πολιτικό εγκέφαλο, μιλάω έτσι προς Θεού, μην με παρεξηγήσετε, δεν είμαι ποτέ υβριστικός. Στο ποίημα ήμουνα, ναι, αλλά εκεί δικαιούμαι διότι. Ως καλλιτέχνη. Όχι, και δεν γουστάρω. Μερικά πράγματα δεν τα γουστάρω. Αλλά σε πολιτικό μυαλό δεν μπορώ να ξέρω, ρε παιδί μου, ότι όλοι σταματάνε στο κουκουέ ή στην μεταφυσική εξέλιξη ενός κόμματος από μεγάλο σε μικρό, που είναι 42 τροτσιστές οι οποίοι διαφωνούν με τους άλλους 37,8 που έχουν τη σφραγίδα και ο άλλος που έχει τη μισή σφραγίδα και ο άλλος σιγά, παιδιά. Χαθούμε, χαθήκαμε. Δεν, λοιπόν. Ναι, και είναι φίλοι περισσότεροι, γνωστοί, τους ξέρω από παλιά, καλημέρα, τι κάνεις. Αλλά δεν βγαίνει τίποτα. Λοιπόν,
αν αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι υπάρχει πολιτική εξέλιξη και δεν είναι φοβικό σύνδρομο να πεις ότι μπορεί και η εξέλιξη αυτή που προτείνει ο Μάρξ, η ταξική ανάγνωση, βεβαίως ξέρουμε ποιοι έχουν τα λεφτά, βεβαίως έχει όνομα ο καπιταλισμός, αλλά δεν αποτελεί ένα πρόταγμα επαναστατικό μία μόνο τάξη. Διότι αυτή η μοναδική τάξη θα μπορούσε να έχει και ένα μοναδικό κόμμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε από πού μπορεί να συμβεί, ό,τι και αν συμβεί. Και αυτό που μπορεί να συμβεί στη σημερινή πολιτική κατάσταση, ποιο είναι, ρε Μάκη? Τίποτα. Δεν περιμένω. Πραγματικά. Καλά, κανένας δεν περιμένει. Όχι, δεν ξέρει. Περιμένω μεν, αλλά να γίνει κάτι από τον κόσμο μόνο. Πραγματικά. Δηλαδή... Κοίταξε, η αριστερά σε εκλογές στις προηγούμενες, ξέρεις τι έλεγε? Όχι, όλοι το λέγανε. Μα μου φαίνεται και το Πασόκ το έλεγε. Όλα είναι ο κόσμος. Ο Τσίπρας λέει, αν ο κόσμος δεν ξυπνήσει. Οι αριστεροί, οι άλλοι αριστεριστές, αν ο κόσμος δεν συνειδητοποιηθεί. Αλλιώς τερμηνεύουν αυτοί. Εννοούν το ξυπνήσω ψηφίζοντάς με. Ας πούμε, και αυτό είναι δηλαδή σωστό, αλλά όλοι παραπέμπουν στον κόσμο, λες και αυτοί δεν είναι κόσμος. Ενώ εμείς είμαστε κόσμος. Είμαστε λαός. Και αυτό είναι η μεγάλη διαφορά. Εμείς είμαστε βάση. Δεν εκπροσωπούμε κανένα, μόνο τον εαυτό μας. Και αν βρούμε κοινό τόπο με άλλους 50 ανθρώπους που είναι βάση, που είναι λαός, πάει καλά. Αν δεν βρούμε, εντάξει, ρε παιδιά, για χαρά. Πάμε στις παραλίες το καλοκαίρι και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Ναι, ναι. Ενώ οι άλλοι λένε, α, εάν ο κόσμος δεν συνειδητοποιήσει, να τώρα, ας πούμε, ξαφνικά η μνημονιακή και αντιμνημονιακή. Τι είναι αυτό πάλι το παραμύθι, ας πούμε? Κάπου να χωρίσουν το λαό, να ρίξουν τρόμο. Ξέρω. Σήμερα μου πρότειναν κάτι τέτοιο, ας πούμε. Θα γίνει μια εφημερίδα αντιμνημονιακών και τέλος πάντων. Μη χειρονομείς έτσι μπρος στο ραδιόφωνο. Γι' αυτό χειρονομώ, γιατί δεν ακούγεται. Καλά, αλλά το βλέπουμε κάποιοι και χαμογελάμε. Όχι, ναι. Τα αντιμνημονιακά και μπουρδές. Μόνο από τις συνελεύσεις περιμένω. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή. Και ούτε τη βλέπω ότι πρέπει να βγούμε σαν πρωτοπορία μπροστά για κάτι. Ούτε για αστείο. Oh. Απλά εντάξει, δίπλα με τον κόσμο, σαν μέρος του. Τόσο. Εντάξει, σίγουρα κάποιοι, όπως εσύ με την εμπειρία σου, χρειάζονται να ξεσκαλώνουν κάποιες καταστάσεις, δηλαδή κάποιες προτάσεις που πέφταν κατά καιρού στο Σύνταγμα, ενώ εσύ τις είχες ζήσει, παραδείγματος χάρη, όπως μια άποψη που είχε ο Μιχάλης Λιανός, μήπως και βγάλει κάποιος υποψήφιος, κτλ. Ναι, δηλαδή εκεί η παρέμβαση σου είχε σημασία. Έβαλα να παίξουμε ένα κομματάκι, αν θέλει. Να παίξουμε, αλλά δεν βουίζει το κομπιούτερ. Θα το παίξουμε, αλλά εμείς δεν θα περάσει το μικρόφωνο. Εκεί δηλαδή η παρέμβασή σου, που έβαλε μια ιστορική αλήθεια, τι έγινε, έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Δηλαδή εκεί χρειάζονται, πιστεύω, κάποια άτομα σαν και εσένα περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες. Πολλές φορές λέγαμε. Αλλά όχι παραπάνω. Όχι παραπάνω. Πολλές φορές λέγαμε ακριβώς. Τώρα γράφει κανονικά. Πάντα γράφει. Ναι. Πολλές φορές λέγαμε και κάναμε μια συζήτηση. Μήπως μπορούσαμε να σκεφτούμε αυτό που λέγαμε σαν ένα συμβούλιο ελεγκτικό, παράλληλο. Δηλαδή με ό,τι και αν συμβαίνει, την ώρα που δεν υπάρχουν άλλα πράγματα ενάντια στη λογική του συστήματος, και να υπάρχουν κάποιοι ειδικοί άνθρωποι, ξέρω εγώ, και κληρωτή η μίση. Είδαμε ότι και αυτό δεν περνάει, και μιλήσαμε και με διάφορους ανθρώπους από διάφορους χώρους. Δηλαδή, όπως υπάρχει το ελεκτικό συνέδριο, το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι, δεν κάνει τίποτα, να υπάρχει ένα συμβούλιο που να ελέγχει τους πολιτικούς, τους αυτούς τους. Γι' αυτό ακριβώς εμφανίζονται τώρα και μας πάνε να μας το παίξουν ότι πιάνουν κάποιους δημόσιους υπαλλήλους ή πιάνουν κάποιους που χρωστάνε. Ναι, και πεθαμένους κτλ. Διότι όλο το ζητούμενο είναι ο έλεγχος και η διαφάνεια. Δηλαδή, το Wikileaks και το τιμό αναφέροντάς το έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Εμείς παλιά λέγαμε στη δική μου γενιά, α, σε 40 χρόνια θα μάθεις, άμα η CIA ποτέ δώσει τα, πώς το λένε, τα... Τους απόρριτους φακέλους και τέτοια. Ναι. Λοιπόν, ξαφνικά οι άλλοι τα χώσανε, τα ρίξανε. Δηλαδή σε 2 χρόνια ήξερες. Άρα αλλάζει το πράγμα. Άρα έχεις μια πληροφορία, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και μπορεί ο κόσμος να καταλάβει τι τους τρώνουν. Έχει φτάσει σε τέτοια παγιδευτική λογική η ζωή μας, που μου λέει κάποια γιατρός που πήγα, γιατί είχα κρυολογήσει τέλος πάντων και κοίταζα τους πνεύμονές μου, λέει, δεν έχετε καταλάβει τι συμβαίνει, κύριε Τριανταφύλου. Λέω, τι συμβαίνει, γιατρέ μου? Μας ψεκάζουν. Ξέρεις, μας ψεκάζουν, λέει, τι είναι, στις πορείες. Μα μας ψεκάζουν, λέει, και βεβαίως το παίρνουμε στο πνευμόνι, αλλά αυτά που μας ρίχνουν είναι αυτά που μας κάνουν να μην κατεβαίνουμε κάτω, λέει, να διαμαρτυρηθούμε για αυτά που ζούμε. Και λέω από μέσα μου, καλά, Χριστιανή, το τρώω, λέει, δεν μπορείς να πάρεις, να πας κάτω. Τι
μου λες τώρα. Επιστήμονας άνθρωπος τώρα μου λέει. Μας άκου παράνοια και είναι θαυμάσια πνευμονόλογος. Αλλά μας ψεκάζουν. Τι μας ψεκάζουν. Δηλαδή τώρα έχουμε φτάσει να λέμε δηλαδή κάτι πράγμα. Τώρα τι να τις πεις αυτές τις γυναίκες. Κοστή, είναι ένα κεφάλαιο συνωμοσιών λέω και θα πρέπει να το πιάσουμε να γελάσουμε λίγο γιατί εκεί θα εντάσσεται. Είναι κόσμος φαντασίας, αλλά εγώ το μόνο που της απάντησα εκεί γιατί μου λέει μα καλά λέει. Πόσα... Το φαντασιακό παίζει πολύ έτσι. Παίζει πολύ. Εμένα μου λέει μα πώς είσαστε έτσι καλά. Δηλαδή, γίνει τέχνη τώρα. Γίνεται μεγάλη τέχνη το φαντασιακό. Το φαντασιακό ήταν πάντα. Ναι, μας... Αρέστη, ναι. Λένε πολλά. Τώρα εμένα μου λέει και πώς λέει σας πέρασε. Λέει το η αντιβίωση έπιασε. Ναι, ναι, και, ναι, όχι λέω. Ψεκάσα. Με ψεκάσανε στο Σύνταγμα. Περίμενε την τελευταία φορά. Αλλά με ψεκάσανε αποχρεμπτικά στην αρχή. Δεν το κατάλαβε. Ναι. Νόμιζε ότι το έλεγα αστεία. Πραγματικά λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω τη Γαδά και όλα τα ΜΑΤ που μας ψεκάσαν διότι έφτυσα τόσο πολύ. Φυσικά και αυτούς αλλά και όλους τους πολιτικούς υπεύθυνους. Έφτυσα, το ευχαριστήθηκα. Και δεν ξέρω γιατί μετά 2-3 μέρες ήμουν καλά. Μπράβο σας, παιδιά. Ναι. Θα βάλουμε ένα κομματάκι. Θα βάλει το 5 από το κύριο Συντάκη. Για να δούμε, ναι. Κλείνω λίγο το μικρόφωνο. Ακούμε ακριβώς. Πειραματικό, έτσι. Σύγχρονη μοναδύρω. Κλασική μουσική. Mm-hmm. Που λογικά είναι του Κώστα Μαντζόρ. Συνθέτης του Ξιμέ. Mm. Και ένα από τα βασικά πρόσωπα του Ξιμέ. Με τον οποίο έχω κάνει... τρία κομμάτια τα οποία δεν τα παίξαμε τώρα γιατί μας έπιασε το πολιτικό μένος. Όχι, σε αυτό θέλω να απολογηθώ εγώ λίγο από τους φίλους ακροατές ότι επειδή είχα μόνο 2 ώρες μαζί σου και δεν ήθελα να χάσω ούτε δευτερόλεπτο αν γίνεται
Πραγματικά, Κώστα. Αυτό δεν το ξανακάνει δηλαδή με καλεσμένο να μην παίξω τόσο πολύ μουσική. Γιατί λέω ότι όσο μουσική ακούσουμε, θα ακούσουμε λιγότερο Κωστή. Και επειδή έβαλα εκεί το δικό μου θέλω, και επειδή θέλω να σε ακούσω και θέλω, και μάλλον θα ήθελα να σου ζητήσω να πει στον αέρα ότι θα ξανάρθει κάποια στιγμή. Αν και ακόμα έχουμε μισή ώρα. Αλλά ξέρει, νομίζω ότι. Η πολιτική συγκυρία είναι τόσο μπερδεμένη. Τόσο μπερδεμένη που αυτό που για μας έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να σκεφτούμε ότι αυτές οι 40 επόμενες μέρες είναι 40 πολύ λίγες μέρες για να μιλήσουμε στην ουσία του προβλήματος του πολιτικού προβλήματος που είναι όσο συστημικό, τόσο τοπικό, τόσο πολιτισμικό, τόσο ανθρωπολογικό, τόσο σκέτο ανθρώπινο συνολικά. Με αυτό θέλω να πω ότι ναι μεν είναι πάρα πολύ απλό σε μια στιγμή όπου, όπως θα έλεγε ο Σπύρος ο Στίνας, στη βράση κολλάει το σίδερο, δηλαδή στη στιγμή μιας έντασης, τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό το πράγμα από το Μάη του 68, αυτό το πράγμα από όλες τις μεγάλες εξεγερσιακές στιγμές, το ξέρουμε ότι οι άνθρωποι πάρα πολύ έξω από τον πολιτικό λόγο αποκτούσαν έναν σπουδαίο πολιτικό λόγο, άνθρωποι που ήταν πάρα πολύ έξω από την πολιτική, αλλά ήταν και μέσα στα χρήματα, μέσα στον αγρό, μέσα στο business, ξαφνικά αποκτούσαν μια δραστήρια πολιτική προσωπικότητα, δημιουργούσαν μια τέτοια προσωπικότητα και παίρναν μια συλλογική ευθύνη πάνω τους. Εκεί μπορούμε να δούμε ότι αυτό το απλό πράγμα που στη βράση κολλάει το σίδερο έρχεται η μέρα μετά. Ωραία. Έγινε λοιπόν η εξεγερσιακή λογική, επετεύχθησαν κάποιοι στόχοι, παραδείγματος χάρη το Σύνταγμα είναι αυτό που έριξε την κυβέρνηση Παπανδρέου. Θέλουμε, δεν θέλουμε, οι ιστορικοί θα το αναγνωρίσουν. Δεν το έριξε ο κύριος Σαμαράς. Ο κόσμος λοιπόν το έριξε και όχι το Σύνταγμα, μην με παρεξηγήσετε, δεν θέλω να οικειοποιηθώ κάτι που ανήκα στο Σύνταγμα, προς Θεού όχι. Αλλά η δράση αυτή όλη που δημιουργήθηκε πανελλήνια είναι που έριξε, ανέτρεψε εκείνη την κυβέρνηση και εγώ ό,τι ανέτρεψε και δεν ανέτρεψε και τίποτα σπουδαίο, αλλά τόσο πάνω έγινε μια κάποια αλλαγή. Και τι γίνεται μετά? Τίποτα. Δηλαδή το πριν έρχεται και μετά. Γι' αυτό μίλησα για ανθρωπολογικό τύπο, δηλαδή τον καταναλωτικό ανθρωπολογικό τύπο που έχει δημιουργήσει ο καπιταλισμός και που είμαστε, που είμαι πρώτος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε τίποτα καλύτερο εμείς που τα λέμε αυτά και που τα ξέρουμε όλα τόσο ωραία και τα λέμε. Βεβαίως το τοπικό ζήτημα, Ελλάδα, Ελλάδα με σύνορα, Ελλάδα με μετανάστες, Ελλάδα με φτωχούς, Ελλάδα με τρελούς, Ελλάδα με κομπιναδόρους, Ελλάδα με πολιτικούς παρανοημένους τελείως, όπου εδώ πέρα και τόσα χρόνια έχουν δημιουργήσει ένα πελατειακό σύστημα το οποίο, αντί να πάρουν τηλέφωνο αυτούς που διορίσανε στις δημόσιες υπηρεσίες να αλλάξουνε, που δεν γίνεται βέβαια, και να τους πούν παιδιά δουλέψτε παραπάνω, μην κλέβετε, δεν το κάναν. Μας είπαν και τα φάγαμε μαζί και διάφορες μαλακίες τέτοιες. Και εκτός λοιπόν από το πολιτικό σύστημα υπάρχει το πολιτισμικό. Ο Έλληνας ποιον πολιτισμό γνωρίζει σήμερα? Το lifestyle, το μοδάτο, το μεταμοντέρνο με τους διάφορους πλούταρχους και διάφορα νυχτερινά κέντρα στην Πειραιός. Με συγχωρείτε, δεν ξέρω τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη και αλλού. Το λέω γιατί καμιά φορά περνάω βράδυ και όλα τα τσερόκι, τα 4x4 σκίζονται για να παρκάρουν και βγαίνουν οι κυρίες με τα μακριά ρούχα τους. Ποια Ελλάδα, για ποια Ελλάδα είναι εκείνη που θα ασχοληθεί με το μετά? Ποιος είναι ο πολιτισμός της Ελλάδας? 21 Μαρτίου στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα, υπάρχει και μία μέρα για τη γυναίκα, μία μέρα για τους βιασμένους, μία μέρα για τους αυτούς. Τέλος πάντων, είναι η μέρα της ποίησης. Στις 12 η ώρα το μεσημέρι υπάρχει στον Ιαννό, από το περιοδικό Δέκατα και από πάρα πολλούς εκδοτικούς οίκους,
μια συγκέντρωση καλλιτεχνών, ποιητών και τελπά ως μέρα της ποίησης και θα φτάσει ως το Σύνταγμα. Αυτό τώρα δεν είναι, δεν το είπα ως μια πανάκια ή απλώς έτσι μια πληροφόρηση. Άρα λοιπόν η μέρα μετά είναι το μόνο σημαντικό ζήτημα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν ρίχνουμε αυτό το χαρτάκι που μας επιτρέπουν να ρίξουμε σε αυτή την άγια σχισμή. Η μέρα μετά λοιπόν τι θα είναι, μια από τα ίδια. Πάλι θα είμαστε στο ίδιο πλαίσιο να μας κοροϊδεύουν και η πολιτική συγκυρία η σημερινή θα έχει χαθεί. Ξέρετε, η μέρα που αναλαμβάνει ο Παπανδρέου έως τη μέρα του Δουνουτού δεν είναι πολύ μακριά από σήμερα, όμως είναι άλλη. Εγώ έγραφα ένα κείμενο για κάποιο περιοδικό φίλων, στο οποίο τότε πράγματι έλεγα ότι ρε παιδί μου, ας σκεφτούμε και τις απίθανες λύσεις, αν αυτές οι λύσεις μπορούν κάτι να βγάλουν πέρα την κατάσταση. Απίθανες λύσεις, να προτείνουμε την έξοδο και τα λοιπά. Αυτό τώρα μιλάμε στην αρχή του γεγονότος. Σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω ότι ξεπερνιέται η πρόταση, άλλαζε η πρόταση. Στο τέλος πια άρχισα να χάνω περίπου ποια μπορεί να είναι η πρόταση. Μιλάμε μέσα στο σύστημα, ούτε εξεγέρσεις, ούτε ανατροπές, ούτε τίποτα. Προσπαθώντας να αναλύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αυτό το τεράστιο περίπλοκο πράγμα, το οποίο χωρίς να το απλουστεύσουμε, έχει μια δική του δυναμική. Άρα, να ξέρετε ότι αν σήμερα χάνουμε το μπαλάκι, το αύριο δεν θα ξέρουμε πού είναι. Γι' αυτό η άμεση δημοκρατία, σαν όχι σαν μια εργαλειακή λογική πολιτικής του κοινοβουλίου, αλλά σαν μια έκφραση επικοινωνίας των κοινών τόπων ενός λαού, μπορεί να φέρει την εξής απλή διαφορά. Έλεγχος στη δημόσια πολιτική έκφραση, έλεγχος στους εκπροσώπους, έλεγχος στα δημοσιονομικά και σε όλα τα χρέη και σε όλα τα έξοδα που γίνονται, και να μην αφήσουμε μια καινούρια αυριανή μέρα να έρθει που να μην την ελέγχουμε. Γιατί από την ώρα που δεν την ελέγχουμε, όσο μπορεί κανείς, δεν λέω ότι υπάρχει καμία πιθανότητα να μην υπάρχουν λάθη, άνθρωποι είναι, είμαστε, όποιοι το κάνουν, λάθη θα κάνουν, δεν είναι θέμα. Θα τους ανακαλέσουμε, θα τους ελέγξουμε. Το ζητούμενο είναι ότι η σημερινή πολιτική συγκυρία, έτσι όπως είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα σήμερα, ναι, μάλιστα, μπορεί να έχουμε μια ανάλυση. Και μπορώ να αναφέρω 2-3 ονόματα, τα οποία δεν χρειάζεται να τα πω. Παρακολουθούμε στις τηλεοράσεις κάποιους ανθρώπους, οικονομολόγους, λένε διάφορες σκέψεις. Εάν τους παρακολουθήσετε ένα μήνα μετά, ας πούν άλλες. Γιατί έχουν αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα. Έχουμε υπογράψει πλέον τη Δανειακή Σύμβαση. Έχουμε μπει στο Αγγλικό Δίκαιο. Έχουμε παραδώσει τη χώρα πολύ περισσότερο από την πρώτη Δανειακή Σύμβαση. Βρίσκονται και τα πετρελαιάκια μπροστά που ο κ. Παπανδρέου λέει δεν τα έχουμε. Ο άλλος λέει εκεί πέρα με τα UFO. Πώς τον λένε αυτό στην τηλεόραση, ότι έχουμε πολύ πετρέλαιο. Ξαφνικά έχουμε και αέρια. Λοιπόν, για σιγά ρε παιδιά, μήπως όλα γίνονται γι' αυτό. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσουν όλα αυτά. Είναι σαν χλαμάρες τώρα να πούμε λόγω πετρελαίου ή λόγω της Ελένης έγινε τρία κτλ. Δεν τα ξέρουμε. Αλλά αν κάτι μπορεί να ξέρουμε σήμερα, προσέξτε, δεν το ξέρουμε αύριο. Άρα, εάν σήμερα πάτε σε 40 μέρες τις κάλπες, πάτε για ποιο πράγμα, για το μετά ή για αυτό που ξέρετε σήμερα. Λοιπόν, στο Σύνταγμα προσπαθήσαμε να καθορίσουμε, να σκεφτούμε, να δούμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση. Μα δεν θα την ελέγχαμε παίρνοντας την εξουσία. Δεν είμαστε κάποιοι τρελοί οι οποίοι μας αφορά η εξουσία. Όχι, όχι, όχι. Αλλά τα απλά πράγματα που ενώνουν, πέρα από ιδεολογίες και εκεί πέρα τα κόμματα δεν το καταλάβαν. Επειδή θέλουν να ελέγξουν για λόγους ψηφοθερικούς, θέλουν να καπελώσουν να πούνε εμείς το κάναμε και όχι εσείς. Μα δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ποιοι είμαστε εμείς που ήμασταν στο Σύνταγμα? Κάποια άτομα. Και τι, καπελώσαμε κάτι? Λοιπόν, μην τρομάζετε όταν λέμε πέρα από ιδεολογίες. Δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε φορείς ιδεολογιών. Καταρχήν, είμαστε όλοι ετερόνομοι. Καταρχήν, είμαστε όλοι μέσα στο σύστημα και αναπαράγουμε το σύστημα αγοράζοντας τσιγάρα. Πηγαίνοντας και πληρώνοντας βενζίνη. Κινητά. Όλοι μέσα είμαστε. Εσείς δηλαδή που είσαστε η αριστερά, που ας πούμε έχετε μια πιο κοινωνική, μεγάλη κοινωνική ευαισθησία. Τι νομίζετε ότι είσαι, επειδή ψηφίζετε τον Αλαβάνο, είσαστε επαναστάτες? Δηλαδή τι είσαστε? Είσαστε έξω από την ετερονομία, από το καπιταλισμό? Όχι, όλοι μαζί είμαστε. Μαζί πλέουμε μέσα στα σκατά, αγαπητοί φίλοι. Α, υπόθεση όμως να ξέρουμε ότι είμαστε μέσα στα σκατά όλοι μαζί. Και όχι εσείς να έχετε τη συνειδησούλα σας ίσχυ
Ότι α, εμείς κάναμε όμως την τάδε κατάληψη. Α, εμείς όμως καλλιεργούμε τον τάδε αγρό. Άρα φυτεύουμε τις τάδε επαναστατικές ιδεολογίες με ωραίους καρπούς. Και άρα εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για αυτό που σήμερα μπορούμε να κάνουμε. Όχι, όχι. Και αυτό ακριβώς το Σύνταγμα την πάτησε σε ένα ορισμένο βαθμό. Πράγμα που έτσι κι αλλιώς τα κινήματα αυτά τα σε εισαγωγικά περιθωριακά ή εν πάση περιπτώσει στην πραγματικότητα περιθωριακά την πατάνε πολλές φορές, μπαίνουν μέσα στην εναλλακτική λογική. Μα εάν η εναλλακτική λογική από το Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας είχε επικρατήσει, θα είχε αλλάξει ο καπιταλισμός. Σωστά κάποιοι άνθρωποι λειτουργούν, όπως και εγώ έχω λειτουργήσει στο περιθώριο ως καλλιτέχνης, δεν είμαι εμπορευματικά κάποιος, έτσι. Και άρα με άλλους καλλιτέχνες, φίλους που βρισκόμαστε, μάλλον τι είμαστε, περιθώριο είμαστε. Έτσι. Και περιθώριο στο mainstream πολιτισμό είμαστε. Έτσι. Αλλά δεν μπαίνουμε στη λογική ότι άντε θα κάνουμε εναλλακτικό πολιτισμό και άρα εμείς έχουμε δώσει την απάντηση στον καπιταλισμό. Δεν είναι απάντηση αυτή. Απάντηση στον καπιταλισμό είναι όταν δεν θα υπάρχει ο καπιταλισμός. Από εκεί και πέρα, ναι, το να καλλιεργείς κάνεις πράγματα για να τα δώσεις στους φτωχούς ή για να φάμε οι ίδιοι. Είναι πράγματα τα οποία συζητιούνται, προσοχή, εγκυμονεί πάντοτε ο κίνδυνος υποκατάστασης της Αρχιεπισκοπής, υποκατάστασης των mainstream φορέων οι οποίοι κάνουν τέτοιες κινήσεις. Το Σύνταγμα έκανε διάφορα πράγματα, αλλά δεν είναι μόνο το Σύνταγμα, γιατί και οι λαϊκές συνελεύσεις έχουν αρχίσει και κάνουν και εκείνες. Αλλά θέλω να πω, για να πικάρω λιγάκι και τους φίλους της θεματικής, της άμεσης δημοκρατίας, ότι όσο και αν περιθωριακά λειτουργήσεις εναλλακτικά, δηλαδή κάνοντας παζάρια βιβλίων, παζάρια ρούχων κτλ, πολύ πιο γνωστά γίνονται αυτά τα παζάρια από mainstream μηχανισμούς, από σχολεία, από ιδρύματα κτλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι και αυτό ακόμα νομίζω ότι κακό δεν είναι, αλλά το καλύτερο είναι να σκεφτόμαστε ότι όλο το ζητούμενο είναι πολιτικό. Η καθημερινότητά μας δυστυχώς ορίζεται με έναν τρόπο που δεν ορίζεται καθόλου από μας. Και για να οριστεί από μας δεν χρειάζεται ένας αγρός που να βγάλει κάποιους καρπούς, αλλά χρειάζονται συνθήκες όπου να περάσουμε 5 απλά πράγματα στον κόσμο. Δηλαδή, μέσα από την ομάδα της Θεματικής Άμεσης Δημοκρατίας βγάλαμε μία προκήρυξη στην αρχή, μία σελίδα που ήταν πρόσκληση συμμετοχής. Αυτή η πρόσκληση συμμετοχής ήταν κάτι πάρα πολύ απλό, πολύ κατανοητό, και εγώ θυμάμαι που στη λαϊκή εκεί στη γειτονιά μου το διαβάσανε κάτι μανάβησες οι οποίες κατέβηκαν στο Σύνταγμα. Και πρέπει να πω ότι το αισθάνθηκα σαν κάτι πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό, γιατί το διαβάσαν, κατάλαβαν ότι δεν άνοιξε κάτι κομματικό, ιδεολογικό, αλλά τις άγγιξε στην ψυχή τους και κατέβηκαν. Αυτό είναι όλο. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Και τι έλεγε? Έλεγε έλεγχος στο δημόσιο χώρο, ανακλητότητα στους εκπροσώπους και ένα-δύο άλλα πραγματάκια που ορίζουν την άμεση δημοκρατία σαν ένα εναλλακτικό σύστημα, σαν ένα άλλο σύστημα διακυβέρνησης ενός χώρου. Μη φοβόμαστε τους όρους, μη φοβόμαστε τους όρους. Φυσικά μας ενδιαφέρει αυτός ο χώρος να μην διακυβερνάται ή να μην ορίζεται ή να μην τον διαχειρίζονται κάποιοι τους οποίους δεν ελέγχουμε, αλλά κάποιοι τους οποίους τους ελέγχουμε. Και βεβαίως αυτό δεν υπάρχει σε κανένα πολιτικό κόμμα από αυτά τα οποία θα κατέβουν σε εκλογές. Μα ούτε και αυτά που είναι εκτός εκλογών, τα αριστερίστικα κόμματα. Όλοι θέλουν και έχουν τη μεγάλη ιδέα. Ξέρουν τη μεγάλη αλήθεια. Σε μας, στο χώρο το δικό μας, υπήρξε άνοιγμα. Και το άνοιγμα αυτό, το μόνο που μπορούσε να βγάλει είναι 3-4 σκέψεις για ένα καλύτερο αύριο αυτού του τόπου, του συγκεκριμένου. Βεβαίως με όλες τις αντικσότητες. Βεβαίως με όλους μέσα, από τους δεξιούς και τους αριστερούς. Αυτό τρομάζει. Και ξέρω ότι κάποιοι φίλοι που μπορεί να μ' ακούν, που τα λέγαμε και πριν έρθω στην εκπομπή, τους φοβίζει το ότι ένας ιδεολογικός αντίπαλος, και μου το είπανε με πολύ ωραίο τρόπο, ότι η
Κότα και ο Χασάπης δεν κάθονται να πιούν καφέ μαζί, αλλά στο Σύνταγμα δεν υπήρχε ούτε Χασάπης, ούτε Κότα, ούτε καφές. Ήταν ένα πολιτικό γεγονός και ξέρουμε ότι το πολιτικό γεγονός θέλει τρεις-τέσσερις κινήσεις διαδικαστικές για να μπορείς να ελέγχεις. Τώρα πώς το περνάς, πώς επιβάλλεις, και εδώ τα εισαγωγικά χρειάζονται ή δεν χρειάζονται, την ανατροπή αυτή στο σύστημα, αυτό είναι να το βρούμε όλοι μαζί. Δεν μπορεί κανένας να το ξέρει, ούτε εγώ το ξέρω, ούτε κανένας το ξέρει, ούτε κανένας το έγραψε. Ούτε ο Στίνας, ούτε ο Καστοριάδης, ούτε δεν ξέρω κανένας. Οι κομμουνιστές τα ξέρουν αυτά και μπορεί να μας διδάξουν. Να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Με συγγνώμη που σας έπρεξα έτσι. Τι συγγνώμη. Τα ψάχνουμε. Τα ψάχνουμε γιατί είναι απλά και κάπου είναι πολύ πολύ μπερδεμένα και δεν βλέπω. Βλέπω πάλι ό,τι και αν καλλιεργήθηκε στο Σύνταγμα με αυτές τις μεγάλες λαϊκές συνελεύσεις, με τον κόσμο που έβγαλε τα σώψυχά του, που είπε τις πολιτικές του απόψεις, που γίνανε οι κόντρες, είναι σαν να ξεχάστηκαν πάλι και πάμε στις εκλογές σαν κότες. Κανονικά, και βγαίνουν και καινούργια κόμματα. Δηλαδή μας απασχολεί η συζήτηση τι θα είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες, τι θα είναι η κοινωνική συμμαχία, πώς η Λούκα Κατσέλη ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, πόσο άλλος έκλασε πριν και μετά. Λοιπόν, δεν μπορεί η δημόσια συζήτηση να είναι αυτό. Η δημόσια συζήτηση θα είναι καλύτερα αν τοποθετηθεί, αν μπορούσε να μπει στο τι θα συμβεί μετά και να ξέραμε όλοι ότι θα συμβεί μια από τα ίδια. Ας κάναμε ένα κόμμα με την Πετρούλα που θα έλεγε μια από τα ίδια και να κουνάει τα βυζάκια της. Λοιπόν, ως Τσιτσιολίνα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, δεν έχουμε και χιούμορ, ξέρετε, στην Ελλάδα. Δεν έχουμε και χιούμορ. Τι προτείναμε, λοιπόν, σαν κόμματα. Κάποιους σοβαρούς κυρίους, οι οποίοι λένε κάποια σοβαρά ψέματα. Ποιος θα τους πει ότι αυτά είναι ψέματα? Κανένας. Κάποιους θα πάρουν σαν ψηφοφόρους. Φαντάζομαι να σας απογοήτευσα, ρε παιδιά. Δεν ξέρω τι να κάνετε. Ναι, ο στόχος ήταν αυτός. Μην ψηφίσατε κανέναν. Ναι, δεν ξέρω. Πάει να κάνει ο καθένας τι θέλει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι και ουσία. Εκεί δεν είναι ουσία. Διότι πάει να ψηφίσετε, να μην ψηφίσετε, το ίδιο θα είναι. Το μετά είναι το ίδιο. Εγώ και σε. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι από την πλατεία, αναρχικοί, που μου λέγανε εγώ δεν ψήφισα ποτέ. Μπράβο. Εγώ ψήφισα. Αλλά δεν θεωρώ ότι το ότι ψήφισα ότι κάτι έκανα. Προς Θεού. Ναι. Απλώς πήγα και ψήφισα γιατί λέω κάτσε μας και βοηθήσει αυτό να βγει, να φύγει ο άλλος. Κάθε φορά έχω αποτύχει έτσι κι αλλιώς. Στρατηγικές εκεί. Ναι, κάτι σαν χλαμάρες. Αλλά εντάξει, είπα αφού έχω αυτό το δικαίωμα κάτι να το κάνω. Πάρα πολλές φορές δεν ψήφισα. Και τώρα υπάρχει το γνωστό ανέκδοτο, αγαπητοί φίλοι, να μην το ξεχνάτε. Όλοι πρέπει να ψηφίσετε ένα μικρό κόμμα. Το πιο μικρό κόμμα που ξέρετε είναι το Πασόκ. Μην το ξεχνάτε. Για να κάνουμε και λίγη διαφήμιση, μην ξεχνάτε, ασχολείται και με άμεση δημοκρατία. Βέβαια, είναι... η άμεση δημοκρατία έχει κι άλλους οπαδούς κομματικούς. Αλλά βέβαια η άμεση δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τα κόμματα. Δεν είναι ένα εργαλείο. Είναι μια ελεύθερη σκέψη και είναι ανατρεπτική σκέψη αυτού του συστήματος και των κομμάτων και των ιδεολογιών. Είναι κάτι πολύ πιο ευρύ, τόσο ευρύ όσο η αγάπη της μάνας στο παιδί. Τόσο ευρύ όσο ο έρωτας, το πάθος. Όταν κοιτάς μια παραλία το καλοκαίρι και βλέπεις τον ορίζοντα να έρχεται η δύση. Αυτό είναι η άμεση δημοκρατία και το ξημέρωμα. Είναι πολιτισμός η άμεση δημοκρατία. Και αν μας λείπει από την Ελλάδα ο πολιτισμός, βεβαίως δεν με ενδιαφέρει να αναφερθώ στους αρχαίους ημών προγόνους και τον Κλεισθένη και όλα αυτά, αλλά δεν είναι και κακό να θυμόμαστε ότι κάποτε υπήρξαν κάποιες άλλες σχέσεις πολιτιακές. Μα για τέτοιο πράγμα μιλάμε στην άμεση δημοκρατία. Όταν είπαμε έξω τα κόμματα από την πλατεία, μα προς Θεού δεν είπαμε, διότι τα κόμματα ήταν εκεί. Ο ένας ήταν του τάδε κόμματος, το ξέραμε. Εννοούσαμε να μην εμπλακούμε σε αυτές τις κομματικές συζητήσεις, οι οποίες να που οδήγησαν. Μέχρι και το Δεν Πληρώνω που ήταν ένα κίνημα που όλοι ξέραμε βέβαια ποιοι ήταν από πίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν περιμένουμε ότι θα κατέβει και στις εκλογές. Εγώ ήμουν σίγουρος. Όταν έβλεπα ότι πάντα το ίδιο πρόσωπο μίλαγε και έτσι φαινόταν μια έτσι ηγετική, ήθελε να βγάλει μια ηγετικό χαρακτήρα. Ψηλιάστηκα ότι. Οι άλλοι με το λογιστικό τέτοιο και αυτοί. Δεν ξέρω. Ναι. Να ας πούμε κάτι που εκεί με το Μανώλη το βλέζω αυτό, σε αυτό το σημείο απάνω, εγώ βέβαια είχα μια απόλυτη συμφωνία. Θα μου πεις τι. Α, που είναι αριστερός, δεν ξέρω. Μα γιατί, τι μας αφορά. Δεν μας αφορά ο αριστερός αν πει κάτι σωστό. Είμαι μαζί του. Δεν με αφορά ο δεξιός άμα πει κάτι σωστό. Είμαι μαζί του. Δεν μπορώ να προχωρήσω πιο στα άκρα, γιατί θα θυμηθούμε το παράδειγμα του Χασάπη και της Κότας και του καφέ, που λέει ο φίλος μου.
Αλλά στην πλατεία, ας πούμε, μιλήσαν όλοι. Και μην ξεχνάμε ότι στην πλατεία, πράγμα που μπορεί κάποιος να εκνευρίσει, αλλά θέλω να το ακούσετε ήρεμα, δεν μπήκαν στην πλατεία, κάθισαν απέναντι, μας φώναξε το συνδικαλιστικό όργανο τριών σωμάτων ασφαλείας, των αστυνόμων, των πυροσβεστών και του λιμενικού, και μας έδωσε δελτίο τύπου, το οποίο το περάσαμε από τα μέσα μαζικής, πώς το λέγαμε εμείς, μέσα... Το Media Center. Το Media Center, τέλος πάντων, της πλατείας, δεν θυμάμαι πώς το λέγαμε. Το περάσαμε, βεβαίως κάποιοι λίγο αναρχικοί, λίγο αυτοί είπαν, α, περνάτε τσουμπάτσους και τα λοιπά. Αλλά πρέπει να σας πω ότι όταν πήγαμε να πάρουμε αυτό το χαρτί, ένα κοντό ματ, εμένα με έβριζε αλήτη και έβριζε και αυτόν τον αξιωματικό που μου το δίνε. Δηλαδή, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ένα ματ όταν ο άλλος μου δίνει το χαρτί το συνδικαλιστικό. Πού, σε αυτούς τους αλήτες πλατείας συντάγματος, οι οποίοι το διαβάσανε, για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί βεβαίως, αγαπητοί φίλοι, εάν σκεφτείτε τη μέρα μετά, και ο αστυνόμος και ο στρατιωτικός και ό,τι κι αν ξέρετε από αυτό που ακούσατε από το ποίημά μου ή από μένα, πώς μπορεί να τους βλέπω, αν και εκείνοι δεν κατεβάσουν τα όπλα, δεν θα υπάρξει μέρα μετά. Προφανώς. Αλλά θα υπάρξει κάτι πολύ άσχημο που λέγεται αιματοκύλισμα. Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό. Και όχι, να μην φοβόμαστε ότι η πλατεία Συντάγματος έδωσε το λόγο σε όλους. Πόσοι χαφιέδες δεν θα μιλήσαν, άπειροι. Χαφιέδες των κομμάτων, χαφιέδες του εαυτού τους. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τους τροσκιστές, τους φίλους, οι οποίοι είναι σταλινικοί που δεν πήραν την εξουσία. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι τροτσκιστές είναι σχιζοφρενείς. Αυτό λέγαμε πάντοτε τότε, στη δεκαετία του 70, μείνανε φίλοι βέβαια οι άνθρωποι, και είναι αστείο αυτό που λέω. Διότι αυτοί δεν πήραν την εξουσία και έτσι κάναν πάντα εισοδισμό. Δηλαδή δεν λέγανε ότι είναι τροτσκιστές, το παίζαν κομμουνιστές, το παίζανε Πασόκ, μην το ξεχνάμε. Έτσι. Το παίζαν Πασόκ στα κάτω Πατήσια, στην Αχαρνών, είχαν καταλάβει το τμήμα του Πασόκ. Και ήταν οι τροτσκιστές μέσα. Κάναν εισοδισμό. Δηλαδή δεν λέγαν ποιοι είναι, αλλά το κρύβαν και λέγαν ότι είναι κάποιοι άλλοι. Είναι η αρχή της σχιζοφρένειας αυτής. Λοιπόν, προσέξτε, διότι οι ιδεολογίες εμπεριέχουν και ψυχικά τραύματα. Πολύ έντονα ψυχικά τραύματα. Να παριστάνεις ότι είσαι ο άλλος, δηλαδή κομμουνιστής, και όμως στη ζωή σου να είσαι ένας φασίστας απέναντι στη γυναίκα σου και τα παιδιά σου, να είσαι ένας γλιώδης εργαζόμενος απέναντι στο αφεντικό σου, γιατί δεν πρέπει να θίξεις τη συνδικαλιστική σου ιδιότητα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχει αυτό το οποίο λέγαμε πάντοτε, η νομιμότητα του αγώνα είναι εκείνη που δείχνει το πρόσωπο της δημοκρατίας. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει η δικτατορία ούτε του προλεταριάτου ούτε των στρατιωτικών. Η δημοκρατία μας ενδιαφέρει. Προσέξτε το καλά, δημοκρατία, όταν είσαι παράνομος και σκέφτεσαι εσύ τη δικτατορία αλλά λες δημοκρατία, δεν γίνεται. Γιατί? Διότι το πρόσωπό σου άλλα λέει και άλλα σκέφτεται. Διότι εμείς δεν είπαμε ποτέ στο Σύνταγμα, μιλήσαμε για καμία δικτατορία. Όχι, μιλάμε για το πώς μπορεί να εμπεδωθεί μια πραγματική δημοκρατία. Αυτό λοιπόν είναι ένα άλλο ψάξιμο από αυτό που όλοι οι παράνομοι για μια περίοδο στην Ελλάδα κυκλοφορούσαν ως αστεί. Ήτανε απόλυτα συμβιβασμένοι με το σύστημα και από κάτω τραβάγανε ένα πιστόλι, ας πούμε, και σκοτώναν κάποιον και λέγαν κάναμε τη λαϊκή εκδίκηση. Τρίχες. Αυτό για τους παράνομους, οι οποίοι ποτέ δεν σκέφτηκαν ότι το μεγάλο και το δύσκολο ζητούμενο ενός αγωνιστή είναι η καθημερινότητα. Να ξέρει το αφεντικό σου, ή αν εσύ έχεις μια μικρή επιχείρηση, ή αν είσαι άνεργος, να ξέρουν οι γύρω σου ότι έχεις αυτές τις απόψεις, ότι βλέπεις το σύστημα με αυτόν τον τρόπο, εκεί είναι η μεγάλη δύναμη ενός καθημερινού αγωνιστή. Ο αγωνιστής δεν είναι κάτι ξεκομμένος από την καθημερινότητα, είναι μέσα στη νομιμότητα και την καθημερινότητα. Εκεί είναι ο αγώνας ο μεγάλος, εκεί είναι η μεγάλη δυσκολία. Το να είσαι παράνομος, να έχεις κάποιες απόψεις εξτρεμιστικές και να νομίζεις ότι είσαι σπουδαίος, υπάρχουν και οι ψυχίατροι. Τι να κάνουν. Να βάλουμε κανένα τραγούδι, ρε παιδί μου. Βάλε κάτι, ρε παιδάκι. Σε τρία λεπτά τελειώνει η εκπομπή σου. Κάτι, τι είναι αυτό. Έτσι, έτσι προτιμώ να ακούω εσένα, δηλαδή. Φτάνει, ρε παιδί μου, να ακούω και εγώ τον εαυτό μου, βαρέθηκα. Όχι, όχι, δεν πρόκειται. Αλλά ένα κομματάκι θα βάλουμε. Το 7, ξέρω εγώ. Που είναι από τη Θεσσαλονίκη, μας έρχεται. Και είναι Άκης Δαούτης, Σακελαρίου, Κώστας Ματζόρος και Καραγιώργος. Και λέγεται Horses, άλογα.
το 7. Το 7. Για να δούμε. Mm-hmm. Παίζει. 12 και 59. Ένα ελάχιστο ρε παιδί. Ένα ποίημα γραμμένο το 2011 για την πλατεία. Θα κυκλοφορήσει από το περιοδικό Ποιητικά τις εκδόσεις Γκοβώστη σε λίγες μέρες. Ακόμα και μέσα στον πολύ αέρα κάθετο στρόβιλος ξεσηκώνεται να βουίζει τα γάλματα, ξηρά φυσκίζει την εισίδα και σηκώνεται χημικό νέφος. Όταν ένας άνανδρος, λέξεις χήμα και ανάποδες, κοντόθωρες, όσο οι ορδές των βαρβάρων κυριαρχούν στον ορίζοντα, ακόμα και τότε που το τίποτα δεν ήτανε σαφές. Βρέθηκες μπροστά μου, με ιστορίες από την ψυχή σου, ρογμές στα βράχια που κατηφόρησαν τη ζωή σου. Τυχαία συνάντηση στον καύσωνα, μέσα σε λευκό καταιγισμό από ακτίνες του ήλιου, όλα θαμπά από την επιδρομή των λέξεων έξεων, των άξεστων, όταν χάθηκε άφτανδρος λέξης που προσπάθησε να προσδιορίσει στο βυθό αυτής της νύχτας, ανέτια υπομένες, αλλά με το βάθος της ψυχής σου παλύμψιστο να προβλέπει το μέλλον για όλους εκείνους που μπορούν στην τρικυμία να σωθούν, μέσα σε παλιρροϊκό κυματισμό το λέει η καρδιά τους. Γιατί ο αέρας φουσκώνει την ανάσα τους και περιμένουν να αποβιβαστούν στον παλιρροϊκό βυθό. Αδειμονούν να ανακαλύψουν και αναρωτιούνται, ξεγυμνωμένοι στον καύσωνα. Η πλατεία, στρόβιλος που γυρίζει σε λέξεις ενάστραπες.
να συγκολούνται αλληλουχίες ξέφρενες και μαγικές. Ας μιλήσει πια ο περαστικός. Δεύτερο. Στην πλατεία κοφτές κουβέντες ακατάπαυστα ξεσηκώνουν μέγα βόμβο με μακρινές ιαχές και έρχονται κι άλλοι και περνάνε και αναρωτιούνται. Όλο και κάτι αφήνουν στην πλατεία και κάτι παίρνουνε μαζί τους. Η ανοιχτή συνέλευση διαρκεί ανάταση για να ανασάνεις επιτέλους. Έρχονται καταιγίδες. Εκείνη ξέρει. Ας μιλήσει λοιπόν. Τρίτο. Μέσα είσαι κι εσύ στην πλατεία. Ανταλλάσσοντας στιγμιαίες λέξεις με νόημα στην κόψη. Ελεύθερη ποιητική, να μην περπατάει στην άβυσσο. Περνάει ο κατεδαφιστής με αποφασιστικές διαθέσεις και ο ισορροπιστής των ευθύβολων νοημάτων. Σήμα κινδύνου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Υπάρχει πάντα ένας υπόγειος σταθμός, ανοιχτός σε όλους. Ένα γύρω-γύρω στην πλατεία να μεγαλώνει ο στρόβιλος. Φυσομανάει τόσοι και οι άλλοι τότε. Στην πλατεία εξ αρχείων δεν υπάρχει τίποτα. Τόσοι και οι άλλοι τώρα, σε κάθε πλατεία, ανοίγοντας τις λέξεις στα δυο, στα τέσσερα, στα οχτώ, είμαι έτοιμος. Βαστώντας ασήκωτη συννεφιά στην πλατεία, δεν υπάρχει ακόμη τίποτα. Μήπως έφτασε η στιγμή, ο δόλος στην αγορά είχε σχέση με την ομίχλη, όλα για τα μάτια της. Δεν τα δίνουμε όλα. Δεν τα δίνουμε για τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει ακόμα τίποτα. Σου λέω πως είμαι έτοιμος για όλα. Είμαι πολύ περίεργος απόψε. Μα πολύ περίεργος μάλιστα. Τέταρτο. Ήταν οι λέξεις που σου ξέφυγαν, που άφησες. Αυτό που πήρα ήταν το αύριο. Μαζί στα απέραντα ανθρώπινα ενίγματα μέσα. Σε λεωφόρους κοσμογονίας, σταυροδρόμια. Εδώ, στην πλατεία μαζί, να κατακτήσουμε, να καταλάβουμε και να μιλήσουμε όλοι μαζί. Εδώ τα τρίστρατα οδηγούν στο ένιγμα που ζούμε, που κόμπο-κόμπο λύνουμε. Είμαστε πάντοτε στη διάθεση φίλων και εχθρών, γνωστών και αγνώστων στην πλατεία, ακόμα και μέσα στον πολύ αέρα. Αυτό γράφτηκε στην πλατεία της Άμεσης Δημοκρατίας το 2011, δηλαδή στη δικιά μας πλατεία Συντάγματος. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Και βέβαια όταν λέω ότι είναι ανοιχτά πάντοτε οι σταθμοί στην πλατεία, να τιμήσουμε και τους εργαζόμενους στο μετρό που μας φιλοξένησαν παρά τις συμβουλές τους και είχε και πρόβλημα ο σταθμάρχης της πλατείας Συντάγματος και μπήκαμε μέσα και όταν τα μάτια είχαν την ευγένεια να μας πετάνε πέτρες από πάνω προς τα κάτω στα σκαλοπάτια προσπαθούσαμε να μπούμε, ο σταθμάρχης έδωσε εντολή και έμεινε ανοιχτός ο σταθμός και υπήρχε εκεί και η ομάδα ιατρικής βοήθειας, ναι, νοσηλευτών και τα λοιπά και βοήθησαν και τα λοιπά. Ναι, και εγώ βέβαια ευχαριστώ όλους και όλες τις φίλες που μιλήσαμε και είδα και φίλες όπως την Αρετή η οποία ήταν στην ομάδα τότε του Σοσιασμού, η Βαρβαρότητα και τα λοιπά της δεκαετίας του 70 η οποία τώρα είναι γιαγιά. Η Αρετή μας έφερνε τότε και στην Επιτροπή Πόλεμου φαίνεται κουλουράκια που φτιάχνει η ίδια και ξαφνικά είδα πάλι την Αρετή με μια ομάδα γυναικών που κάτι κάνουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τόσο πάντων είναι κάποια ομάδα, και ήταν πάλι στην πλατεία. Δηλαδή τρελάθηκα από το 75 είχα να τη δω, 76, και την είδα στην πλατεία Συντάγματος. Δηλαδή η πλατεία Συντάγματος έφερε πίσω και κάποια πρόσωπα τα οποία δεν ήξερα αν ζουν, αν υπάρχουν. Γι' αυτό εμένα, τελειώνοντας αυτή την εκπομπή, Μάκη μου, ήθελα να σου πω ότι ζω με φαντάσματα. Μη φοβόμαστε να ζούμε με φαντάσματα. Υπάρχουν όλοι γύρω μας. Αν έχετε χάσει ανθρώπους, αδέρφια, οι φίλους που πολύ τους αγαπήσατε και που τους σκέφτεστε, μην νομίζετε πως εξαφανίστηκαν και φυσικά δεν είναι μεταφυσική αυτό που λέω, ούτε τίποτα με θεούς και ετερόνομες σχέσεις με το υπερπέραν. Απλά τα φαντάσματα είναι διδάγματα και περνάνε και αυτά, μας λένε καλημέρα, μας θυμίζουν ότι υπάρχει πιθανόν και μια άλλη κατάσταση την οποία δεν την πετύχανε οι άλλοι. Ας τα βοηθήσουμε για αυτά τα φαντάσματα, αλλά χαμογελάνε. Όχι να κλαίνε τώρα με τις εκλογές και με τις αηδίες και με τη μούχλα. Όλοι θα ψηφίσουν τώρα τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αναρχικοί δεν κατεβαίνουν σε κανένα κόμμα. Αναρχικό κόμμα. Ακόμα αναρχικό. Αυτό μας λείπει τώρα. Αμέσως δημοκρατίας κόμμα υπάρχει. Ναι, όντως. Βέβαια. Τώρα, θυμάμαι όταν είχε έρθει ο άλλος που τον έκανε σκόνη. Άστο.
Δεν θέλω να τελειώσει η εκπομπή. Δεν πειράζει. Τελείωσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ένταση FM. Ευχαριστούμε το Ένταση FM. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωστή για την τιμή που μου έκανε. Και δεν είναι έκανε. Τιμή, αυτά πρέπει να τα λέμε. Ναι. Είναι καμία τιμή δικιά μου. Και θα ήθελα, αν γίνεται, να ξανακάνουμε μια οπωσδήποτε. Μετεκλογικά, ρε παιδί. Μετεκλογικά, σε παρακαλώ. Θα κάνουμε μετεκλογικά. Εδώ με ποιο θα κερδίσει. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, κάποιο. Τι θα γίνει. Υπέροχα. Φίλες και φίλοι, καλή συνέχεια. Και την άλλη Παρασκευή 6 με 8. Άγνωστο μη ξανά εδώ. Θα βάλουμε κανένα σποτάκι. Ράδιο Ένταση 100,1 FM. Παρεμβολή στις κυρίαρχες συχνότητες.